Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Κουστάρεις ψυχούλα μου. Κουστάρω και βράδυ. Αχ, τα γόρι μου. Μετράει. Μετράει. Και φάουλ. Όλα μέσα. Όλα και τα σουσάνια. Όλα και τα μπαρμπούνια. Τι γίνεται. Τι ωραίο ντουέτο αυτό ρε φίλε. Τρομερό. Τι ωραίο ντουέτο να κλείνει έτσι χρονιά με σαρό. Με από κάτω να βαράει η αραβιά, η αραπιά από κάτω. Κανονικά. Τον αμανέ. Και να έχουμε τον βασιλιά των σερών. Ναι ρε φίλε. Δηλαδή σήμερα θέλω να πω πολλές καλημέρες. Τι γίνεται. Όσες δεν σε έχει αφήσει να πει. Ο Κωστής, φτάνει, με τις καλημέρες. Μη, σταμάτα, φτάνει. Θέλω να πω καλημέρες. Δώσε καλημέρες, Ραβέρτα. Πού να πούμε καλημέρες στα Πορόγια, εκεί σε σένα. Καλημέρες, κάτω Πορόγια. Καλημέρες αυτούς που θα βάλουν φουφού στο κέντρο σήμερα. Ναι, ρε φίλε. Στα αδέρφια μας. Ναι, ερχόμαστε. Ερχόμαστε, αδέρφια. Ούμουνου σουγού. Ούμουνου σου ψούμαν, να ψήσουμε. Ήρθαμε για να ψήσουμε κανονικά. Το γου σου κάτω ψού. Για να ψήσουμε, ήρθαμε. Στο κήπο. Ψήστε. Καλό το ψησίδι. Το ψησίδι και το τσιτσίκαλο, ναι, το περιμένω πώς και πώς. Θα ξεκινήσουμε με μπύρα, με τσιπουράκι, με τι θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με ένα φραπεδάκι για να μας πιάσει, να καθαρίσει ο οργανισμός μια καλά. Ναι. Και μετά ξεκινάει το μεγεμελαιόλο. Α, αυτά είναι. Καλά, θα πούμε. Θα πούμε. Ποια λέμε, τα αρχή. Αρχιμηνιά. Τα αρχιμηνιά λέμε. Θα ξεκινήσουμε τα αρχή, έτσι με. Τα αρχιμηνιά και αρχιχρονιά. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο πρωινό με μετρό. Ναι, πρωινό με μετρό. Πραγματικά μετρό. Με μετρό, ναι. Σαν το μετρό δεν έχει. Ναι. Ωραίο το μετρό. Καλό. Το χάρηκες θες. Ναι, ειδικά εκεί τον Κισέ που πλήρωνε. Παλικαρίσιο. Έπαιρνε στα συντηριάκια σου, χωνόσυνα μέσα. Συντριβάνι, συντριβάνι. Συντριβάνι, μία στάση, αλλά δεν πειράζει. Και τι στάση. Ναι. Δηλαδή έχω ακούσει για στάσεις. Ναι. Αλλά το συντριβανάτο δεν το είχα ακούσει ποτέ. Είναι νούμερο η στάση. Ναι. Τι είναι, 69. Αναγκαστικά 69. Συντριβανάτο. Συντριβανάτο και. Τρομερό συντριβάνο. Κάτσε να πούμε μέσα. Μπαίνουμε μέσα τώρα στο μετρό. Φαντάστο λίγο ρε. Είμαι μέσα ήδη. Μπήκες μέσα. Το ξανθώ απέναντι. Εργαλείο. Καλό. Έμπαινα. Έμπαινες. Έπαινα. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Βγαίνεις, μπάζεις, βγάζεις. Τίποτα. Τι γίνεται πέσιμο εκεί με τα μάτια. Έτσι αού αού. Ναι. Αυτό τη τάση γενικότερα με το λεωφορείο και το μετρό είναι πολύ ωραίο. Ναι, ρε, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Πηγαίνω πριν από δύο εβδομάδες. Βασικά να πούμε τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Τι ήρθαμε να κάνουμε στο γήπεδο αυτό. Μπράβο. Εδώ στο γήπεδο αυτό. Ναι. Όπα. Ζωντανό το μικρόφωνο. Τα κατάλοιπα του Ραπτόπουλου να ξέρεις. Φεύγουν τα μικρόφωνα. Να γίνεται ένα σερμάς. Μας πολεμάει. Ναι. Φιλιά κουμπαράκι μου.
Τι πιστεύεις μπορεί να είναι? Καλό ερώτημα αυτό. Πού πιστεύω μπορεί να κάνει παρέα στον Άι Βασίλη που τον ξεφώνησε την Παρασκευή? Το χοντρό ή το λεπτό? Δεν ξέρω, δεν κάνει, δεν ξέρω. Βγαίνει μια τρομερή ακροάτρια και του λέει: κάνανε σάντουιτς με χρυσαφικά. Και απαντάει ο Κωστής: τι είπε ο άνθρωπος? Μόνο στον κόκκινο να μην τα δώσετε. Τα σάντουιτς, μόνο στον κόκκινο να μην τα δώσετε. Αδιανόητο. Ναι, αλλά πίτα με λεφτά. Πίτα με κορτάρι. Πίτα με κορτάρι. Τρομερή βασιλόπιτα είναι αυτή. Έπαθα την πλάκα ζωή μου. Έρχεται εδώ το φιλαράκι μου εδώ απ' έξω, μου λέει: αύριο θα φάμε και πίτα με λεφτά. Αυτό είναι. Του κοιτάζω, του λέω: τι πίτα με λεφτά, ρε? Πίτα με λεφτά. Ναι, how you calling in a Tirana, Sarada Ecclesia. Tirana. Ναι, Tirana. Βασιλόπιτα, λέει, πείτε με λεπτά. Τον αγκάλισα, δεν μπορώ να μην το. Ναι, πού να είναι τώρα, λες, ο κουμπαράκι. Έτσι όπως θέλω, στην Εύβοια δεν πήγαινε πάρα πολύ συχνά. Στην Κίμη. Πάσε στην Κίμη, γιατί ακούω το ναυάγιο μες στα νερά είναι. Απαγορευμένη λέξη, πιο μετά δεν αφήνω. Καστρίτη, ακούει κανένα στραβό στο Καστρίτη. Ω, στράβος εγώ ακόμα. Ακούω, δεν μπορεί, θα είναι κεφαλικό θα πάω. Να πιάσω κι εγώ λίγο, Γουλιέλμο. Αυτό το, μ' αρέσει το σφύριγμα αυτό το σ, πάρα πολύ. Γουλιέλμο! Ναι, Γουλιέλμο. Τον μπαν! Για το να μην έχουμε τίποτα, ξέρω εγώ, εντάξει, ας πούμε, γουλεζανά. Ναι, 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 ναι. Άρε, ήρε μάλλον, να άρει τον μπαν. Ήρα, ήρα, χέρια, 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 όλοι, όλοι, όλοι. Ζαλίζομαι! Πεθαίνω και ζαλίζω, συνθηματάρα. Ωραίο, φίλε, ωραίο σύνθημα. Λοιπόν, ποιοι είμαστε, τι είδαμε να κάνουμε, να δούμε πώς επικοινωνούμε, γιατί έχουμε και μετρό πλέον σε αυτή την πόλη. Γιώργος Ζάρης, Κωστής Ραπτόπουλος σήμερα μαζί σας μέχρι τις 10. Έτσι ακριβώς. Ξεκάθαρα, Γιώργος, ευχαριστώ πολύ που σε έδωσε σήμερα. Είναι τρομερό αυτό. Κωστή μου, να σε καλά. Κωστή μου. Είναι ήταν το όνειρό μου, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Χαρά μου που στο πραγματοποιώ. Τιμή μου, τιμή μου. Όχι, δική μου. Όχι, εγώ. Εντάξει, του Εμίλιου. Το Εμίλιου. Του Εμίλιου. Εμιλιάρης, ο οποίος είναι πάνε. Πήρε πιτίνο προπονητή και σκάσε ένα χαμόγελο εδώ, τα παιδιά της Κρέστη, εδώ, δέστανα. Ξέρεις τι για να γίνει, μέχρι να έρθει το πρώτο σουράβι. Λες να αυτή τώρα. Μέχρι τότε θα πανηγυρίζουνε και μόλις έρθει το όμποε. Τα φώτα μαζί εκεί, γιατί παίζετε με Ολυμπιακό τώρα από ό,τι έμαθα, έτσι. Στο εξοχικό. Όχι, όχι. Στο εξοχικό παίζετε. Μάλιστα. Ένφια πληρώνει ο Παναθηναϊκός για το εξοχικό ή όχι? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Γελάει ο μπαγάσας, γελάει. Όσο είχε Πασκουάλ εδώ, ερχόταν σαν Μεγάλη Παρασκευή επιτάφιος. Ποιοι είμαστε, λοιπόν, τέλος πάντων? Νίκο Κουλιανέ. Μιχάλης Σαρόπουλος. Αλμεχόρ. Αλμεχόρ, φίλε. Κοίτα, σου πω την αλήθεια. Μεγαλωμένος είμαι με Νίκο Κουλιανό. Ναι. Μην κοιτάς τώρα που είσαι πιο μικρός, που είσαι 22 χρονών. Ναι, επιπίνει. Μην κοιτάς, σε επιπίνει. Χρόνια ακούγαμε Νίκο Κουλιανό και λέω, σήμερα ερχόμουν το πρωί εδώ και λέω, πω ρε φίλε, τι γίνεται, ας πούμε. Και μην τον άκουγες, τώρα θα είσαι μαζί στο ραδιόφωνο. Τρομερό. Εγώ όμως, ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα. Οκ, δεν γινόταν να μεγαλώσω με Σαρόπουλο, αλλά είμαι καψούρης με μετροπόδικα και το ξέρεις. Μετροπόδικα. Καψούρης. Πραγματικά το εννοώ, έτσι. Το ξέρω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα δεν πάρω τη δόση του μετροπόδικα, είναι δόση κανονικά, ρε παιδί μου. Να σανιάρω λίγο. Μια φορά θα την πάρεις, μετά τελείωσε. Τέλος. Μπήκε μπόλια. Παίρνω τη μυρωδιά, αυτό που θα βγει σήμερα από κάτω από το καψιμίσο κέντρο. Ωραίο είναι αυτό. Και θα μυρίζει, γιατί θα έχει πολύ αντρίλα κάτω. Έτσι, γι' αυτό θα καψιμίσει. Κάτω, πάρα πολύ. Γι' αυτό τον ήχο που κάνει αυτό το τσσ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 
Σε αυτό εδώ που σβήνεις και έχεις τα λεμόνια πάνω και σβήνεις τη φωτιά, το λατρεύω. Δηλαδή μπορείς να χτυπάει έτσι το κινητό μου. Να πεινάω τα πέντε λεπτά. Το στόμα σου, ρε παιδί μου. Μισελ Ρόια. Ναι. Τι θερμοκρασία αντέχει, ρε παιδί. Χίλιους βαθμούς είναι πυρομένο. Δηλαδή το παίρνεις από το κάτω της χάρα και το βάζεις κατευθείαν μέσα. Γανωμένο. Και εσύ. Και εγώ από το φούρνο. Αλλά μετά η γλώσσα δεν καταλαβαίνει για δύο μήνες τίποτα. Ναι. Δηλαδή άμα χρειαστεί μετά να ασχοληθούμε με τίποτα. Έχει κάνει πρακτική. Έχει κάνει. Τι γλώσσα είναι αυτή, αγόρι μου. Ιταλικά. Και πάρω τώρα με γλώσσες, συζητούσαμε τις προάλλες. Πάρα πολύ καλός μεζές, η μουσχαρίζει η γλώσσα. Όλοι μισή. Για 8 και 17 είναι πολύ καλός μεζές. Όλοι μισή. Να ξεκινήσουμε εμείς. Τίποτε, μισές δουλειές είπαμε δεν κάνουμε ποτέ. Εντάξει, έχεις και δύο μέτρα παλικάρι απέναντι. Σόλων που έλεγε. Των μισών, ας πούμε. Όχι, είναι ωραίο από μεζές. Γενικά έχουμε πολλά πράγματα για να πούμε και σήμερα. Βέβαια, θα πούμε πολλά πράγματα γιατί έχουμε και αθλητική επικαιρότητα. Αλλά πάνω απ' όλα, τι θέλουμε να βάλουμε στον κόσμο σήμερα. Να μην τον ζωρίσουμε, να το χαλαρώσουμε. Θέλω κάτι ήρεμο. Ήρεμο, ναι, τι ήρεμο. Να ξεκινήσουμε με τον Άρη στο μπάσκετ. Ναι, πολύ ήρεμο. Δυο λιπόθυμοι, δυο μάξιμο στι μπάρε. Όχι, άσο να μετά. Να ξεκινήσουμε να θυμηθούμε την πιο δυνατή μας στιγμή το 18. Ναι, είναι μέσα. Τι καλύτερη, δεν έχει σχέση καλύτερη χειρότερη, την πιο δυνατή στιγμή μες στο 18. Ναι. Την πιο έτσι power, ρε παιδί μου. Ναι. Να τη θυμάσαι κάθε πρωί που σηκώνεις από τον ύπνο, μπράβο, ρε παιδί μου. Ή που κοιμάσαι, ας πούμε, επομένως. Ή που κοιμάσαι, ναι. Κρατάς τίποτα έτσι δυνατό από το 18. Σε αθλητικό ή σε προσωπικό επίπεδο. Σε προσωπικό, κρατατικό, γιατί όχι. Εκτός από τον Δημήτρη το Λιμνιό. Ποιος, Γιώργο μου. Ο Δημήτρης ο Λιμνιός. Μετράει.
μετράει! Κοίταξε, πιο δυνατή στιγμή μια που το πήγε εκεί είναι ο τελικό κυπέλου. Ξεκάθαρα. Είναι τα σουσάνια μέσα. Εκεί φαντάσου, δηλαδή αυτό το πράγμα μου έφυγε εμένα. Δεν είναι για να το λέω, ρε παιδί μου, αλλά μου βγήκε τόσο αφόρμητο και τα σουσάνια μέσα και μιλούσε κανένα τρίλεπτο μετά. Έχασα την μπάλα. Ναι, φίλε, ήταν η αποκαθήλωση τη πρωταθλήτρια που εμεί δεν την αποδεχτήκαμε ποτέ. Ποτέ. Αυτό ήταν και μέσα στο σπίτι. Και μέσα στο σπίτι κιόλα. Ναι, ήταν για μένα η πιο δυνατή αθλητική στιγμή. Ήταν καλό. Αθλητική στιγμή. Πάρε τι να είσαι, τώρα θα σου πω αθλητική στιγμή. Πώ έπαιξε εσύ με τη Βασιλή. Με τη Βασιλεία τη Champions League. Μπάσελ. Έπαιξε εγώ Champions League με τη δόξα δράμα εκτό έδρα. Ματσάρα. Παυλίδαρο. Ναι, εδώ αυτό ήθελα να σταματωθώ γιατί μια και είπε μετάδοση, κάνουμε μετάδοση στη δράμα. Ναι. Και βάζει γκολ ο Παυλίδη και αρχίζω και φωνάζω Παστέλι. Παστελάκι. Γλυκό. Γυρίζω πίσω τότε στο ραδιόφωνο που ήμουν και είναι ο Περικλή ο Στέλλα διευθυντή. Α, φιλαράκι. Και μου λέει, έλα λίγο μέσα σε παρακαλώ. Φιλαράκι ο Περικλή για το Παστέλι. Ναι, πηγαίνω. Που να ακούγει και τα σουσάμια. Θέλει μέσα να μου λέει κάτσε λίγο κάτω. Κάτσε αγόρι μου κάτω. Λέω παίζουν Περικλή γιατί τον είχα και καθηγητή. Α, ναι! Ναι. Αδερφό! Ναι, τρομερό. Ναι. Του λέω παίζουν Περικλή. Μου λέει στη δράμα πιστεύει μα ακούνε. Λέω ναι, πιστεύει θα μα ξανακούσουν. Τι λέω. Δεν ξέρω γιατί μου λέει τα παστέλια που τα κέρασε. Παστέλι Παυλίδη. Σοκαριστικό. Ήταν ωραία. Αλλά γενικότερα από στιγμέ. Ναι. Αλλά Παστέλι Παυλίδη έμεινε, ρε παιδί μου. Σουσάμια έχουμε. Σουσάμια από τον τελικό. Να τα θυμηθούμε. Για κάνε κάτι, ρε πιτίνο. Το 0-2 στο τέλο. Εκεί που ξεπουκώσαμε. Γιατί. Φύγαν όλα. 0-1 με πάω ξετελικό. Είσαι πάντοτε ανά πάση συνέχεια θυμμένο. Μπορεί να φάσει τον γκολ και γεια σα. Σου μιλήσω εγώ που δεν έχω βάλει γκολ σε τελικό να πονέει. Είσαι εκτεθειμένο. Εσύ τώρα που έχει και διαδοχή. Αλλά έχει δοκάρια. Έχει δοκάρια. Έχει δοκαράκια εκεί. Ιστορίε. Ναι, που δώσει τον άρτο και πολλοδοκάριο. Ευχαριστούμε πολύ. Ακόμα από το Μόρι. Θα σου πω τα μια δυνατέ στιγμέ. Ακόμα του Μόρι θα το κάνω. Τεράστιο. Πώ λε εσύ. Τετραπαλίκαρο. Κάτσε σε κάνω επειδή πουλά τρέλα με τον Μπούζο. Έτσι πουλά τρέλα Γιώργο μου. Έλα βγάλε την πιατέλα. Σε πιατέλα το θεμάτων. Τζοργαρέ. Τρέξε Πρίγκοβιτς. Πρίγκοβιτς παίρνει με ρόκι. Δίπλα το Πέλκα σου πετάει την παλά. Τόσο πολύ έφυγε. Και τα σουσάμια μέσα. Ζαΐρης είναι η φωνή. 2-0 Πέλκας. Εδώ μένει ο Σοζαίρης. Έσβησε. Σκίνιο και 2-0 βάζει φωτιά στο πέταλο εδώ στο ΆΚΑ. Ο ΠΑΟΚ ζωγραφίζει. Ο ΠΑΟΚ παγεύει. Ο ΠΑΟΚ ταπεινώνει την ΑΕΚ. Να το είπα. Δείχνει ποιος ήταν καλύτερος όλη τη χρονιά. Το είπα. Μπήκε Δευτέρα εδώ. Από τους παίκτες του Λουτσέσκου. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-2 και η κούπα έρχεται στη Σαλόνικα. Τετάρτη εύκολη. Τετάρτη και γεια σας. Ο Ζαΐρης κάποια στιγμή έσβησε. Εκεί που σταματάει είναι η στιγμή που χτυπάς το τριπλό και του λες μίλα. Μίλα Ζαΐρη μου. Μίλα Γιώργα ρε. Έκλεισε. Κατέβασε στόρια. Έτσι διακόπτης. Νομίζω ότι να το πω έτσι κομψά, η τάβλα αυτή που βάζουμε στο τραπέζι πάνω εκείνη τη στιγμή. Μεγάλη τάβλα. Είναι το επιτραπέζιο αυτό. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό εκείνο. Δεν το ξέρω πώς είναι. Ναι. Με το δοκάρι το έχω ζήσει. Δεν πειράζει. Και ένα το δοκάρι του να σούτι. Δηλαδή, ένα σούτι. Τι θέλεις να σούτι με την ψυχούλα μας να πούμε εκεί και φυσικά με τον Κατσιάρο. Είδες πως σας έχουν μείνει αυτές τις στιγμές. Καλά, ο Κατσιάρο δεν θα με μείνει. Ναι. Τι ήταν 3 χρόνια έχω να πάρω τώρα. Ψυχούλα μου. Κατσιάρο, κατσιάρο. Μη, ο Τζέρα της Ελλάδος ρε φίλε. Γλιστράζε, Κατσιάρο, έχουμε 33 χρόνια πάρουμε τρίτο και εσύ γλιστράζε. Τι θέλεις. Ψυχούλα μου, να βγάλ τα όλα, βγάλ τα και βγάλε κι άλλα εσώ ψυχαγόρι μου. Και μου ήξε με ρε φίλε. Τον Πανόπουλο 15 χρόνια να παίξει μπάλα μου και μου το βάζει τελικό. Δες εδώ, το παιδί μένω. Κατά τα άλλα καλά. Τρομερά, ωραία πράγματα. Καλό πρωινό να έχετε φίλες και φίλοι. 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344. Όπως επίσης και μέσα από το Μετρόπολης 955 στο Facebook, τα λέμε και από εκεί μηνυματικώς, την πιο δυνατή της χρονιά. Την πιο ιδιαίτερη, το πιο ιδιαίτερο σημείο μάλλον της φετινής χρονιάς για να είμαστε ακριβείς. Θυμηθήκαμε Παυλίδαρο. Ναι, Παύλος Παυλίδη. Το θυμάμαι και τον κόλλο γιατί γινόταν παζουλισμό και εδώ, μην νομίζεις. Γενικά με Γιαλαμά έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ. Σιχούλα κι αυτός. Ώστε να είναι καλύτερο. Αδερφούλης. Και Στράτζα. Δηλαδή ήταν τα παιδιά που τα ήξερα από το Μετρόπολης πριν έρθω εδώ. Ναι. Και επίσης τώρα για σημαντική στιγμή για φέτος, νομίζω για μένα είναι κομβική, είναι το ραντεβού που κάνουμε εδώ με τους ανθρώπους του ομίλου και μου λένε. Έλα λίγο να μιλήσουμε για αυτό. Για πάμε λίγο πάμε. Και ήταν πράγματι κομβική σημασία. Ναι, όντως. Αλλάζει όλη σου ζωή. Αλλάζει όλη σου ζωή πραγματικά. Πάρα πολύ. Άλλαξαν και οι ώρες σου γιατί έκανες και πρωί. Ήμουνα πρωί και πήγα βράδυ και ήταν κάτι διαφορετικό. Άλλαξε και η δικιά μου βέβαια ζωή. Ναι, γιατί ήρθα πρωί που εγώ τέτοια ώρα δεν σηκωνόμουν ποτέ. Και βράδυ.
και βράδυ. Α, με σαμπού, με κοντισιονέρ. Ναι, με... μη μου μιλάς τώρα για σαμπού, γιατί σε παρακαλώ. Πολλόσωμο, εντάξει, εντάξει. Ναι, όλο, όλο μαζί. Εγώ κάνω μπάνιο ολικό, ρε παιδί μου. Τα πάντα. Καλό είναι αυτό. Δέρμα. Βγαίνει και πιο φθηνά αυτό. Κούτρα, ξέρω, τα έχω απολογήσει. Κάνα τάλερο έχω γλιτώσει. 5 χιλιάρικα εγώ στη συνολικά ζωή μου. Στη ζωή μου. Δεν παίρνω αφρού, δεν παίρνω μαλακτικά, αυτά πώ τα λέτε, σαμπού. Καθαρίζουμε. Ζέλ, τζακ, αυτά εδώ τα περίεργα. Ήσουν να μακριμάλισε με φέτο. Ήσουν, α. Άτε ρε ψυχούλα μου. Πολύ, πολύ, πολύ. Αλλά... Είχε τι, έτσι σαν τον άλλο. Α, σαν τον άλλο χουλιγκάνο, τον κογκυλώνει. Τέτοια φάση σου. Μακρύ κοτσίδα, φουλ. Άτε ρε εσύ. Και θα κουμούσε συναυλίε και εσύ. Θα δω για να σε δω και τέτοια. Τέτοια ελληνικά μου να. Ναι, παλιά, όταν τα κάναμε. Τι ψυχούλα. Από... Ναι. Σε είχα δύο φορές μακριά μαλλιά. Ναι. Πρώτη, όταν ήμουν πιτσέρα. Εγώ ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Χτυπάς τώρα από την αδύνατη. Κάτω από τη μέση, κανονικά. Σε παρακαλώ να μου χτυπάς για τα δοκάρια τώρα με τα μαλλιά. Έτσι, ναι. Αυτό κάνω. Έρχεται το ένα, πρέπει να το κάνω το ένα. Ναι, ναι, το ισοφάρισε. Ναι, για πες, για πες. Να δώσω μια καλημέρα στο φίλο τον Αντρέα που μας λέει καλή χρονιά με υγεία. Μου λέει ο φίλο Αντρέα στο Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από το μνημονιάκι εδώ του Τσίπρα και από τα εκδοτήρια. Ναι, τι έχουμε ανεβάσει, Μάικ, τι έχουμε ανεβάσει αυτή την ψυχούλα, αυτό τον πρωθυπουργό. Μεγάλες στιγμές. Ζούμε πραγματικά, νομίζω ότι είμαστε ένα παράλληλο σύμπαν. Ναι, ρε φίλε. Εγκοινιάσαμε μετρό χωρίς να υπάρχει μετρό. Δηλαδή, ο αντιπρόεδρος του Θεσσαϊκού ήταν πιο νορμάλ από αυτό. Ο αντιπρόεδρος Τιτάνας, ρε αγόρι. Εμείς τους είπαμε ότι θα υπάρχει μετρό, αλλά αυτοί μας είπαν ότι δεν θα υπάρχει. Βάλαμε ζωγραφιές εδώ με τα γκισέ, με τα εισιτήρια, τα ζωγραφίσαμε. Υπάρχει φωτογραφία που πήγε ψωμιάδες και περίμενε έξω από το μουζαμά για να κόψει εισιτήριο. Φοβερό πράγμα. Κάτσε, ρε Παναγιώτη. Αυτό βέβαια τώρα είναι για ψυχανάλυση, είναι για να το αναλύσουμε σοβαρά. Δηλαδή, τι κάνετε, ρε άνθρωποι, για να πάρετε 2, 3, 5, 10.000 ψηφουλάκια παραπάνω. Όχι μόνο αυτό. Ναι. Σάββατο, τελευταίο Σάββατο του χρόνου. Κλείνεις, αδερφέ. Δηλαδή, να είσαι γερός. Ναι. Την ψυχούλα μου, εντάξει. Όλη την πόλη. Κλείνεις όλη την πόλη και να φάμε. Να είμαστε και κάπου ανθρώπινοι. Θέλω να πάμε στα ψητά, στα ψακούλια. Θέλω να κάνουμε την τσάρκα μας. Είμαι Σάββατο μεσημέρι στο κέντρο. Κυριακή, σου είμαι Κυριακή μεσημέρι στο κέντρο. Τριμεράκι το έχει κάνει, γιατί και τώρα καπάκι θα φύγει, μου πες. 11 και 20 το πρώτο πυρόνι θα σκάσει. 10 και 20 με κέντρο. Συγγνώμη, να είμαστε και κάπου ανθρώπινοι. Ναι, να μα σοβαρεί, το ξέρω. Καφεδάκι και μετά. Και κατεβαίνω και χθε Κυριακή. Και βλέπει τον Αλέξη να έχει κλείσει την πόλη. Να είσαι γερός, να κάνουμε μια τσάρκα μαζί με το μετρό. Να γερός, κάθε μέρα μπορείς να έρχεσαι. Ναι. Μπες στο μετρό και φύγαμε. Ναι, ναι, ρε φίλε. Μια στάση έχουμε, βέβαια. Χορεύανε, ρε φίλε, στην Αριστοτέλους. Ναι, ναι. Αδιανόητο. Έχει ένα κλαρίνο. Κλαρίνο. Ναι, πρόσεξε πώς θα λες αυτά, εγώ από την Κίμη. Το έχουμε φέρει από χθες εμείς κανονικά. Το έχουμε φέρει από την Κίμη το Σάββατο. Ναι. Και το έχουμε την Κυριακή στην Αριστοτέλους. Ένα σαξόφωνο, ένα κλαρίνο και ένα ταούλι. Και ταούλι. Και παίζει αυτό και ο κόσμος χορεύει μόνος του. Στην Αριστοτέλους, ολομόναχος χωρίς να σκέφτεται τίποτα. Ωραίες στιγμές. Πόσο λείπει αυτό το πράγμα. Ναι, ρε φίλε. Και αντιλαμβάνομαι σιγά σιγά. Ναι. Πασοκάρα. Πασοκάρα, ολέ, βαθύ πασόκ. Σε τι γινόταν. Γυρνάμε στις παραδόσεις σε κάποια φάση. Δηλαδή, όσο τα πράγματα σφίγγουν. Γυρίσουμε και στα χωριά σιγά σιγά, κάτσε. Καλό είναι. Γυρίσουμε πίσω. Ναι, ναι. Καλό, δηλαδή, πρώτα απ' όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν τα άκουγε. Τώρα είδα, α πούμε, και χάλκινα, επειδή εγώ έχω και αρρώστια με τα χάλκινα, πάρα πολύ αρρωσταίνω. Του έβλαβα και σχερόμουν. Αρχίζουν πιάνουν άγνωστοι μεταξύ του και αρχίζουν και χορεύουν στη μέση. Και λέω. Ο κόσμος είναι με το 0 ευρώ. Πηγαίνει είναι περισσότερο έξω από τις βιτρίνες παρά μέσα στα μαγαζιά. Σωστό. Αλλά θέλουν να διασκεδάσουν, να το ζήσουν, να περάσουν καλά. Στην επαρχία νομίζω περνάει καλύτερα. Ναι. Αυτή είναι εντύπωση έχω γιατί και εγώ πετάχτηκα λίγο Κατερίνη αυτές τις μέρες. Περνάνε πολύ καλύτερα. Το νιώθουν, το ζουν. Είναι και πιο άνετοι οικονομικά, να ξέρεις. Δεν είναι όπως εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, όταν πηγαίνεις στο καφενείο του χωριού και το ουίσκι έχει 5 ευρώ. Ναι! Και δεν έχει 10 ευρώ. Και βρίσκει στο πουλωτάκι κάνα σχηματάκι. Καμιά βίδα. Ναι. Και ψήνει και ο μαγαζάτορας βρέξει χιονίζει. Δεν πάει να έχουμε Χριστούγεννα Πάσχα. Έξω να ψήσει κάτι. Σίγουρα. Θα φέρει κανένα αγριογούρουνο ο κυνηγός του χωριού. Θα το ψήσει, θα το κάνουμε τσιπουράκια όλα. Παρένθεση. Αρνή, γιατί δεν κάνουμε και το. Ναι, ρε φίλε. Για τα Χριστούγεννα. Ναι, εγώ λέω να τα ενώσουμε αυτά. Να κάνουμε και αρνή και να έχουμε και μελομακάρονα και το Πάσχα. Όχι, μελομακάρονα να έχουμε όλο τον χρόνο. Όλο τον χρόνο, ναι. Και καλοκαίρι να έχουμε μελομακάρονα. Και παγωτό μελομακάρονο βγήκε η ψυχούλα μου. Δεν ξέρω το δοκίμασε. Πήγε στα διαβατά. Πήγε σε ένα live. Σε live. Και φεύγω. Οργίασε. Ναι, ναι, οργίασε. Τα έδωσα όλα. Οργίασε. Και τα μελομακάρονα μέσα. Μέσα, όλα. Την ώρα που φεύγαμε, ναι, αυτό το καλό αυτό είναι. Καριδάκι από μέσα να φύγει. Αυτό που έχει το μαγαζί έχει δύο φούρνου στα διαβατά. Και την ώρα που φεύγουμε μου λέει θα σε γυρίσω εγώ καλαμαριά. Τα διαβατά καλαμαριά. Τα λίγα μου λέει θα σταματήσουμε στο φούρνο να σου δώσω κάτι. Μπόνου. Πώς είναι το μπόνου σου. Εξτραβάκι. Και μου δίνει κάτι μελομακάρονα. Σε περίπτωση κατάξει double ήταν αυτό τι έγινε. Πήρε double. Triple double figure όλα τα κάτι. Το κούμπο. Έλα ρε Μιλγουόκι. Έλα ρε μπαξ αγόρι μου. Και ανοίγω το κουτί και είναι μέσα θησαυρό. Θησαυρό. Μπορώ να ζήσω με μπέικον, μελομακάρονα και μπύρα.
Ναι. Μπορώ να ζήσω. Αυτά είναι. Θα κάνει ένα στομάχι, φίλε. Παλικαρίσιο. Στα πρώτα δύο χρόνια ζωή ήταν δύσκολο. Ναι. Μετά ψοφολογήσω, μετά μα τελειώσει. Μετά κάνει ένα μπαμ και γκάζε. Ποιο στομάχι. Όλα κατευθείαν στο έντερο, ρε παιδί μου. Ποιο στομάχι. Τώρα έχουμε και διόδια. Και διόδια στην ψυχούλα μα έχουμε, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, σταματάει το στομάχι. Δεν σταματάει με τίποτα. Καλημέρα, εγώ σα το είχα πει. Με σαρό, λέει, θα έπρεπε να είστε η καλύτερη γυμναστική στου κοιλιακού μου. Για το χιούμορ σας, καλημέρα, λέει ο Δήμος, μας χαιρετά από Κορινό. Γεια σου, Δήμο, καλημέρα. Ο Τζόνης, καλημέρα και χρόνια πολλά. Φεύγω, λέει, σε λιγάκι, Γιάννενα. Φιλιά στο φίλο μας, το Σαρό, και να του φέρει εύκολες παραμονές. Όπα, πουλάει πρόλογο αυτός. Σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, να σε, να σε γερός, αδερφές. Στο ποδόσφαιρο δεν έχω τέτοιο θέμα. Όχι, όχι, προς Θεό, να είμαστε και κάπου άνθρωποι, Δηλαδή να είμαστε κάπου άνθρωποι, πραγματικά. Έχω από κάτω πορόγια ο φίλος Αθανάσης. Δώσε. Καλημέρα, φίλε. Χαρά που σας ακούμε πρωί. Να σας ακούμε πρωί. Τα πορόγια σας χαιρετάνε. Όπως και το φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για ένα άλλο αγαπημένο θέμα, εντάξει. Τι, για δώσε, τι. Κάτι πολύ σημαντικό. Τη άτρε, μάλλον καλύτερα τις μιμήσεις. Καθώς ως γνωστόν οι ποδοσφαιρόφιλοι γαλουχηθήκαμε Γιώργο Μητσικώστα, αλλά δεν μπορούμε να μην δώσουμε respect και στον τεράστιο Τάκη Ζαχαράτο. Ναι, ρε φίλε. Διαφορετική Τάκης, σχολή, ναι. Ναι. Τάκης. Διαφορετική σχολή, πιο σώμαν θα έλεγα. Ναι, ναι. Αλλά απίστευτο ταλέντο. Ο άνθρωπος μεταμορφώνεται κυριολεκτικά σε αυτόν που μιμείται. Ο Ζαχαράτος που είναι στη Θεσσαλονίκη από τις 7 του Δεκέμβρη στο Βερολίνο Θέατρο με ολοκένουργιο σόου που τα έχει όλα, χορό, τραγούδι και τρελό. Εννοείται. Μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές και τα πάντα όλα. Όσοι ενδιαφέρεστε, κυκλοφορούν τα εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservice.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο και έχω να σου πω ότι σήμερα έχει ρεβεγιόν ο Ζαχαράταρος. Πλάκα με κάνει. Ναι, να είναι καιρός. Πλάκα με κάνει. Θα γίνει δουλίτσα, γλυκό ψωμάκι. Τι τρίπλα ήταν αυτή στο 100, ρε φίλε. Στο κλειστή, με εσωτερική. Με έπιασε, ρε φίλε. Φλικ φλακ, πώς έκανε ο Ροναλντίνιο που έβαζε το πόδι μέσα και μετά την πήγαινε από την άλλη πλευρά. Σαν την τρίπλα του Ράσφορντ προχθές, δεν ξέρω αν το είδε τι έκανε ο μάγο. Ψιλοκαλούλη είναι. Καλούλη, καλούλη. Ράσφορντ, έλα στον άρτη τη καρδιά σου. Έτσι, αγόρι μου, αδέρα. Μωρό παιδί σου περάκι άρρωστο. Να πάρουμε κανένα πρωτάθλημα, κανένα κύπελο, κανένα κανονικό χορζοκάρι. Όχι τίποτα, μόνο στο Άκρα πηγαίνω. Α μην το. Εντάξει, θα το. Πώς τη βλέπεις αυτήν την κούκλα απέναντι. Ό,τι καλύτερα. Ό,τι καλύτερα σε πρωινή ζώνη μακράν, έτσι. Να είναι γερή. Να είναι γερή. Να είναι γερή. Δυνατή. Να κάνει λαχανοτολμάδες. Να πιάνουν τα χέρια. Κάνεις. Πιάνει τα χεράκια σου, γιατί έχουμε και τον μαμαλάκι εδώ το πρωί. Είναι ο μαμαλάκι των Ιωαννών. Παραγιάννης. Παραγιάννης. Βέβαια, βέβαια. Ό,τι πιάνει τα χεράκια του. Σπαλιάρα του μελομακάρουνο. Σπαλιάρα. Τήληξε 4.000 μελομακάρουνο. Σάνε ρε αγόρι μου. Με τα μελομακάρουνο μας έχεις μουλά. Μας διώχνει. Επιστρέφουμε σε λίγο, πάμε. Πείτε καλημέρες, να ξαναπούμε καλημέρες. Έτσι, θα βγάλω το αποθυμένο της χρονιάς τώρα εδώ. Σαρώ. Ό,τι δεν είπες όλη τη χρονιά, ναι. Θα πεις σε καλημέρες σήμερα. Αλλού τρως, αλλού πήρες, αλλού πας και το δίνεις, λέει ένας. Ισχύει, είναι πραγματικότητα. Τρως με το Ζαΐρι, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι. Τρώτε καλά. Αν μπούμε σε ταβέρνα με το Ζαΐρι, ναι, θα την κλείσετε κιόλας. Λογικά θα παραιτηθεί ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, δεν έχουμε να εξυπηρετήσουμε. Φτάνει. Τρώμε μόνο φασολάκια, αδερφέ. Ναι, σ' αρέσουν αυτά τα μαγειρευτά. Μπάμιες δρώ. Μπάμιες με κοτόπουλο. Άμα την... Όχι, θα ανατώσει ένα κοτόπουλο για να το κάνει με μπάμιες. Ναι, θα πέσα στο χουλιγκάνο, το κυλώνει. Είναι... Μου λένε όχι. Ωραίο να βάζει και την πύρα, μου βάζει και την πύρα πάντα στο πύρα και μπάμιες και. Πύρα, μπάμιες, κοτόπουλο. Το βάζει μαζί για να ξεχάσω τις μπάμιες και να θυμηθώ την πύρα. Η μπύρα με τις μπάμιες, το μόνο κρύο που έχουν είναι που ξεκινάνε από μη πήγε τα δύο. Σωστό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο κοινό. Μπου, μπου, μπου. Ναι, μπύρα, μπάμιες, μπέικον. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι η φρικτή. Άμα δεν την έχει βγάλει τη γλίτσα, δηλαδή την μπάμια, μιλάμε για. Η γλίτσα όσο και αν τη βγάλει θα μείνει λίγο, στο τέλο θα κολλάει πάλι. Κολλάει πάντα αυτό. Τα ξέρεις, αγόρι μου, τα ξέρεις, ψυχούλα μου. Είμαστε κάπου ανθρώπου. Ναι, λοιπόν, εδώ θα πάμε με Μάικ Σαρό σήμερα το ντουέτο. Έτσι, φοβερός και τρομερός. Καλή κατάσταση είμαστε, νομίζω. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, Λάνια. Μας ξεσήκωσες πρωί-πρωί, ρε κούλ με τα σουσάμια. Φίλε, τα σουσάμια είναι σήμα κατά τεθέν. Θυμόμαστε, είπαμε, την πιο δυνατή στιγμή μας. Έτσι, ποδοσφαιρική θυμηθήκαμε. Παυλίδαρο ή. Πελκίνιο εγώ. Έτσι. Μπιέλσα, ποια πιστεύεις ότι ήταν η πιο καλή στιγμή. Μεγάλος προπονητής, φίλε. Και σε χαρώστηκε τώρα. Και εσύ. Γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος βλέπει το ποδόσφαιρο με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό από ό,τι τον βλέπουν. Και όταν στην Ελλάδα έχουμε δει. Λαγουράκι μου. Όταν έχω ζήσει τον Νικόλα, τον έξε. Όποτε βρίσκεις μπόσικο, βαράζε. Αγουράκι μου. Με 12 παίκτες. Είχατε καλές σχέσεις, είχα μάθει. Ναι, πολύ. Μαζί πήγατε τα φραγκοτσίνο, καπουτσίνο, αυτά μαζί δεν τα πήγατε. Ανέφερε πάρα πολύ συχνά μέλη της οικογένειάς μου τόσο πολύ μεγάλη. Και να είναι γερό. Στοργή, αγάπη, προδέρμ. Δηλαδή με τα καφεδάκια κάτω αριστοτέλους μαζί τα πήγατε. Ναι, τα τασάκια, φεύγαν όλα μαζί. Σοκαριστική περίοδο. Ωραίες εποχές όμως. Από τον Άρτ δηλαδή, για να καταλάβεις γιατί καταστάσεις. Δηλαδή πέσαμε δύο φορές, πέσαμε γάμα εθνική. Ναι, ναι. Ήμασταν ναι. Β' δύο χρόνια. Πιο πολύ δεν αντέχω πέρσι από τον Αναστόπουλο. Ο Άρης από τον με Αναστόπουλο. Δεν μπορεί. Πλάκα με κάνει τόσο πολύ έτσι. Δεν το χωράει το μυαλό. Δεν το χωράει. Άνθρωπο που σε βάζει. Ούτε αυτά τα κουστούμάκια, ούτε αυτά έτσι. 12 παίκτες στην προπόνηση και σε φωνάζει του παίκτες ζήσετε λιοντάρια για το Θεό. Τι γραμμή έχουμε. Τι, ποιο θέλει να κάνει επέμβαση, παρέμβαση.
Καλημέρες, λέμε χρόνια πολλά. Καλημέρα. Εναλλακτική ροή. Ούτως άλλως του Αγίου ενδιάμεσα είναι. Έτσι, τα είπαμε. Πασοκάρα, αυτά. Πασοκάρα, ναι. Έλα, φίλε, μποντζόρνο. Καλημέρα. 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 Μακριά από τα κόμματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Ναι. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Ναι, ναι. Στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ τις καλύτερες ευχές. Βεβαίως. Κάτσε ακόμα δεν είναι. Μην το βαφτίζουμε. Πρωταθλητής είναι. Πρωταθλητής μάλιστα. Ναι. Yeah. Ο, ό,τι πρωταθλητής με πρωθυπουργία Τσίπρα κλπ. Ναι, ναι, ναι. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο εκεί και στον κυπελούχο ΠΑΟΚ και στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Και στον ΠΑΟΚ ο οποίος έχει κανάλι δικό του. Μάλιστα. Και στον ΠΑΟΚ ο οποίος θα κάνει γήπεδο. Γενικώς στην πόλη μας. Και στους συμπολίτες μας, τους Λεβέντες, τους ΠΑΟΚΣΕΔΕΣ εκεί. Συμπολίτες όταν έλεγες εγώ νόμιζα. Ολυμπιακός είναι άνθρωπος. Ολυμπιακός είστε έτσι, από ό,τι καταλαβαίνεις, το Ολυμπιακός άρρωστος. Από μωρό παιδί. Ολυμπιακός δεν είμαι. Ολυμπιακός δεν είμαι. Αλλά όλες οι ομάδες και ο Άρης και ο Ηρακλής πρέπει να έχουν την ανάλογη βοήθεια. Ψυχούλα. Ανάλογη βοήθεια από τον δυνατό της πόλης μας. Α, έτσι το πάει το έργο. Άσε, δεν τη θέλουν τη βοήθεια, να είσαι γερός. Δεν θέλουνε. Δεν τη θέλουν τη βοήθεια. Είναι σαν να λες πάνω από τα κάλαδα στον πάρ τώρα, ρε φίλε. Κράτα, σε παρακαλώ. Κράτα τη βοήθεια, κράτα τη μάστιν. Δεν τη θέλουνε. Είναι πιο όμορφο το πρωτάθλημα, έτσι, παιδιά. Με βοήθειες. Εγώ το βλέπω χωρίς βοήθεια. Χωρίς βοήθεια, μια χαρά το βλέπω. Όταν υπάρχει συναγωνισμός, υπάρχει καζούρα. Αυτό είναι ωραίο. Σε αυτό μαζί σου. Συναγωνισμός όμως, όχι βοήθειες πως το έθεσε. Να πάνε υπό τη σκέπη, κάτω από τις στερούγες. Ναι, 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 σκεπαστή, ναι. Μια Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει τρεις ομάδες. Εννοείται άλλες περιοχές όπως η Κρήτη να έχει τέσσερις και πέντε ομάδες τώρα. Καλά, η Κρήτη στη Β' την έχει. Στη Β' κατηγορία της έχεις ομάδες. Μία έχει στην Α. Σούπερ Λίγκα. Δεν εννοείται τώρα να είναι ο Ηρακλής. Τα κάλατα στα είπαν, άστα αυτά τώρα. Λίγο να είμαστε Γαλαρόπουλοι. Σε λίγο καλά. Τι σε λίγο. Α, δεν τώρα είπαν. Μαζεύονται τα παιδάκια. Μαζεύονται, τώρα. Σωστά. Και εγώ θα έρθω μετά με τον Αχιλέα να στα πω. Θα έρθουμε από εκεί να στα πούμε κι εμείς. Τι είμαστε πενιντάρικα. Να σε γεννήσω. Πάω κολέο λέ, θα στα πω για να πάρω και καλό χαρτζηλίκι. Χρειάζεται. Πάω κολέο, λέω λέ. Ή πάω και κουκουέ, ένα από τα δύο. Καλημέρα, να σε γεννήσω. Γεια χαρά. Έχουμε κι άλλο να ζήσουμε. Έχουμε, ναι, παίρνουμε τα παιδιά. Είπαμε σήμερα είμαστε. Εναλλακτική ροή. Πάμε, ναι. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Αφήστε ρε παιδιά τα ποδοσφαιρικά τώρα πρωτοχρονιά. Ναι, πες τα ψυχούλα μου. Ναι, μεθαύριο. Πες τα κοριτσάρα μου. Άλα μωρέ τώρα τι, εγώ θέλω να ευχηθώ χρόνια όμορφα και ευλογημένα. Ναι, ναι. Να έρθει το καλό στην πατρίδα μας. Βεβαίως. Και να είμαστε όλοι γεροί να το χαρούμε. Μακάρι. Και να ελπίζουμε. Μια ελπίδα έχουμε, άμα τη χάσουμε και αυτή, τι θα κάνουμε μετά. Είναι η ελπίδα μας. Όχι, αυτό μας έφυγε. Ναι, την έχουμε. Σας ακούω που μιλάτε, να πω κάτι για τις μπάμιες που μιλούσατε. Τι κάνετε κυρία μου εσείς τις μπάμιες, με σάλιο ή χωρίς σάλιο? Κοίταξε να δεις, το σάλιο που λέμε είναι φάρμακο για το παχύ έντερο. Μας άνοιξε τα μάτια. Άκου τώρα στις μπάμιες φίλε. Άκου τώρα παιδιά. Ναι, ακούμε. Αν μέσα στο παχύ έντερο από μέσα γίνει μια πληγή, ένα ξύσιμο ματώσει. Έρχεται το σάλιο, κοτσάρι από δίπλα το σάλιο. Ακριβώς, ο γιατρός δεν μπορεί να βάλει αλυσί, δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι εκεί πέρα. Θα πλακωθούμε στις μπάμιες. Πάρε μια μπάμια να στρώσει το άντερο, αγόρι μου. Η μπάμια επουλώνει τις πληγές του εντέρου. Ας μείνω με πληγές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς καλά παιδιά, καλή συνέχεια και καλή χρονιά σε όλους. Καλημέρα κορίτσα. Καλημέρα. Με πληγές. Θες πληγούλα να έχεις. Να φύγει το σαλάκι λίγο, σε χαϊδέψει το νεράκι από κάτω. Με μπέικον κλείνει πληγή, άμα τη βάλεις ανεπίθεμα από πάνω. Με μπέικον ξέρεις θα γίνει πληγή. Γρακάνιο θα γίνει. Φιλτροχωάνι. Άμα σαν το καρπινάτε. Όπελα σκόνα, αυτά. Έτσι. Έχουμε κι άλλον. Έχουμε κι άλλον. Πάμε παρακαλώ στο επόμενο τυχερό. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι καλημέρα κυρία Δώρα μας. Κυρία Δώρα τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ εσείς πως είστε. Τρομερά. Τρομερά, να εδώ πιάσαμε λίγο με τις μπάμιες, λίγο τα χρόνια πολλά, λίγο τα έτσι. Να εδώ μαζί με Μάικ Σαρό είμαστε. Τρώτε μπάμιες κυρία Δώρα. Άμα δεν καλαμπουρίσετε πότε θα τα κάνετε. Άραγες. Ορίστε. Τα κάλατα λέω ήρθανε ή πιο μετά? Όχι, με πήρε απέναντι, έχω δύο φιλιάδες μου, μηνταδοστές και με πήρε και με τα είπα από το τηλέφωνο. Με κουτάλια ή έτσι σκέτα? Σκέτα καλέ, μεγάλες γυναίκες είναι. Τι παλάβει για καφέ, λέω, όχι, τώρα έχουμε πολλές δουλειές, δεν μπορούμε. Α, έχετε δουλίτσες, θα μαγειρέψετε σήμερα μαζί με την Ήφη, έμαθα. Όχι, δεν με επιτρέπει, φτάνει τόσο που κουράστηκα, μου λέει. Πώς σας αγαπάει πολύ πάντως, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Όχι, είναι πολύ καλή κοπέλα. Ναι. Με τυχερή.
Πολύ. Και εγώ είμαι καλή. Δεν ανακατώνουμε πουθενά. Α, πολύ θετικό. Ξέρει τι πρέπει να κάνει ως πεθερά. Δεν ανακατεύουμε πουθενά. Τι ωραία που το είπα. Ναι. Τίποτα. Γιατί έκανε και αυτό δεν το βάλει τίποτε. Ναι, δηλαδή να ρωτήσω κάτι. Εγώ πόσα εγγονάκια ας πούμε σας έχει κάνει ο γιος σας, ο ένας. Ένα. Ο εγγονός μου, ο μεγάλος. Όχι, πόσα εγγονάκια έχετε. Δύο. Ο μεγάλος είναι στην Ολλανδία. Πήγε εδώ τέλος σπουδές, έμεινε εκεί, ήρθε τα Χριστούγεννα, το έφυγε χθες το μεσημέρι. Πήγε εκεί στην Ολλανδία, είναι άλλος ο άνεμος, είναι ωραίος ο αέρας. Στο μερακλήδικο σου. Ναι. Ο μικρός είναι εδώ και εκείνος θέλει να φύγει στη Γερμανία. Αχ, και εκεί δεν ξέρω, άνεμος δεν ξέρω, εκεί έχει πάντως μπύρα καλή, έτσι. Έχει μπύρα και έχει Οκτώμπερφεστ, έχει πολύ ωραία πράγματα. Αφού δεν έχει δουλειές εδώ. Ναι. Και εδώ να σκοτώνεις, κυρία Δόνομ, για 30 και 40 χιλιάρια το μήνα, είναι αμαρτία από το Θεό. Εντά όμως τώρα με το μετρό που άνοιξε θα βρούμε δουλειές. Έτσι δεν είναι. Ναι, δόξα τω. Ήδη θα πάρουν ελεγκτές και. Εγώ ξέρω, θα γίνω αεροπόρος τώρα στα 90 μου. Αεροπόρος, πιλωτίνα. Αυτά που λένε με τα ακούς, χάθηκες. Μην τα συζητάτε. Να είστε καλά, κυρία Δώρα. Καλημέρα. Είναι και του χρόνου με καλή χρονιά. Να είστε καλά, κυρία Δώρα. Ευτυχισμένος για όλο τον κόσμο και εσείς ό,τι επιθυμείτε. Φιλιά, Μάτς Μουτς, χωριτσάρα μου και από τους δύο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Το τεμ. Ναι, κυρία Δώρα, έτσι. Στηρίζουμε, κυρία ναι, Δώρα. Ναι, αγαπάμε. Αγαπάντων, είμαστε υπέρ. Σύνδεσμο φίλων, κυρία Δώρα. Σουφού, που, δου. Κουκού, μουλού. Όλα. Κουκουέ, μουλού και μουλού, κουκουέ. Όχι για το απλό. Ο φίλος ο Γιάννης λέει καλημέρα, τσακαλοτσάκαλα. Ωραίο αυτό. Ωραίο. Φίλος στην Γκουαγκζού είμαι, κανονικά 100%. Evergrande όμως η Γκουαγκζού, γιατί έχει κι άλλη. Ναι, την Evergrande, όχι την απλή. Προλαβαίνει, λες, United για τετράδα. Όλη City φέτος χρόνια πολλά στο Σερ Άλεξ, λέει. Α, να τα μάθει. Αν δεν κάνω λάθος. Είμαι Λίτζ με βασικά. Γιατί ναι. Μου άρεσε η κουβέντα που είχες να ανοίξεις για τον Μπιέλσα, ρε φίλε. Και τα πήγαμε στη μέση. Ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος, ο Φώτης ο Φλωτόπουλος. Ναι, ρε φίλε. Ένας άνθρωπος. Ναι, ρε φίλε. Ψάχτης του ποδοσφαίρου. Διαφορετικό, δεν έχω γνωρίσει αντίστοιχο άνθρωπο. Ναι. Τον έχω γνωρίσει εγώ Φωτάρας, το Φώτη. Μας ένωνε η αγάπη μας για τη Λίτζ. Δεν έτυχε να κάνουμε ποτέ μαζί εκπομπή και ραδιόφωνο γενικότερα. Αλλά είχαμε μεγάλη εκτίμηση ο ένας προς τον άλλον. Καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ελπίζω έτσι να χαρεί κι αυτός όπου κι αν είναι τέλος πάντων την πιθανή άνοδο της Λίτζ με τον Μπιέλσα, τον Τιτάνα. Το οποίο. Αν δεν ανέβηκε τώρα εσύ, Νίκο Παπαθέ. Έκανε γκέλα χθες με τη Χάλτον μια που το ανέφερε. Σητήθηκε. Πάντως λέγαμε για τον Μπιέλσα ότι είναι πολύ διαφορετικός τύπος. Έχει άλλη νοοτροπία για το ποδόσφαιρο. Και αυτό το περνάει και μέσα στους παίκτες και το περνάει και στον κόσμο. Δηλαδή γι' αυτό το λένε ο τρελός, ας πούμε, γιατί το έχει πάρα πολύ. Και θυμάμαι μια περίοδο που είχε ακουστεί για διάφορες ομάδες και είχαν βγει κάποια δημοσιεύματα που λέγανε να κάνει κίνηση ο Σαββίδης για τον Μπιέλσα. Και έλεγα, αν γίνει αυτό το πράγμα, αυτομάτως ό,τι και να γίνει, ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα το λατρέψει τόσο πολύ σαν προπονητή. Έτσι, ακριβώς. Που δεν θα μπορέσουν να το διανοηθούν. Ξέρεις τι έκανε στην πρώτη μάζοξη με τους παίχτες. Θέλω να μαζεύουν τα σκουπίδια. Ναι, από γύρω-γύρω. Δεν θα μαζέψετε τρεις ώρες τα σκουπίδια για να καταλάβετε τι τραβάνε. Να τις λίγο αυτοί. Αυτοί που έρχονται να σας δούνε και πληρώνουν το εισιτήριο. Και εσείς κάνετε. Ναι. Κοπράσκυλα. Εκείνη την ωραία τη λέξη που κόβεται και τελειώνει μόνο το όλες που καταλήγει. Τι παλκαρίσκα. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση καρκίδας. Στα κάγκελα μόνος χωρίς λόγο και τον κάνει τον άλλο αυτή την κίνηση του καταράκτη. Από πάνω, από πάνω του μια χάρα μου στο μεγάλο. Λες και εκτελεί αράτ και το δει. Εσένα και το δείχνει. Ναι. Και κάνει αυτή την κίνηση με το δάχτυλο την παραταμένη έξω. Που κάνει τσικλάκια με το δάχτυλο. Θα σου πω μετά. Μετά. Αλλά δεν τα λέμε ποτέ όμως. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Πάνε στο κάγκελο και αυτό θα σου εξηγήσει. Ωραία πράγματα. Καταράκτης, ρολό. Ρολό το σέρι. Και τα πούμε μετά. Δεν τα λες ποτέ όμως. Ποτέ. Αλλά είναι η μαγεία του να πηγαίνουν στα εκτός. Θυμόμαστε, τι θυμόμαστε, τη στιγμή του 2018 που μας έβγαινε ανεξίτηλη έτσι στο μυαλουδάκι μας. Ωραίο το 18 γενικότερα. Για μένα ήταν πολύ καλό. Ναι, ήταν καλό. Και λόγω, να είναι καλύτερο και το 19, τετραπαλίκα ρε. Ναι, να είναι και το 19 δυνατό. Να πάρουμε κανένα κλάκι γιατί έχουμε γίνει χάλια. Εντάξει, ναι, είσαι λίγο κομμένος. Δεν σε βλέπω. Δεν έχει φάει. Χθες τουλάχιστον δεν άφαγε κανένα γουρουνόπουλο για να έρθει. Έπαθα με τι λοχονοτολμάδε, έπαθα σοκ αυτό το χώρο. Πώ έφαγε? 30. Χθες μόνο ή συνολικά? 16 και 14 παραμονή Χριστουγέννων και τη μέρα του Χριστουγέννων. Α, 15 τα ζύγησες βλάβες στη μέση ή τα έφαγες μπερδεμένα? Όχι, mix grill. Mix grill, ναι. Και έκαναν το λάθος, γιατί περί λάθος πρόκειται, και είμαστε σε αυτό το σπίτι που ήμασταν και βουβάλι. Πολύ καλό το βουβάλι. Βουβάλι, σου χρειάζεται πολύ. Ήταν τα ξαδέρφια μου στην Κάστρα μέσα, ήταν ωραίο το βουβαλάκι. Τα ξαδέρφια σου είναι ίδια κυβικά με σένα, 2000 τουρμπο. Αυτό που ήταν μέσα στην Κάστρα, ναι. Ναι, αυτό που ήταν ίδιο σίγουρα. Αλλά ήταν. Γιατί έχουμε τα όφωνα, ναι. Βάλει με χιλοπίτες και
και τριμμένο κασεράκι από πάνω. Ένα τρώει, 10 μαθαίνουν δυσπεψία. Όχι, ρε. Πολύ καλό, δυνατό, το βουβάλι ζωντανό. Και οι χιλοπίτε φύγαν ή έμειναν ορφανέ. Οι χιλοπίτε για κάποιο λόγο τσάφηναν στην άκρη. Στην άκρη, το βουβάλι ήταν το φίλο. Ναι, ναι. Λέγαμε για τον Πιέλσα. Να γυρίσουμε, αφήνουμε το βουβάλι. 100%. Άρχισε να μου ανοίγει όρεξη, ρε φίλε. Θα πάμε και στο κέντρο σήμερα. Ξεκάθαρα, κεντράρα. Μπιέλσα, ένα προποντή εντελώ διαφορετικό. Ο τρελό. Ο τρελό και είναι άνθρωπο ο οποίο σε κάνει να γουστάρει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή παθιάζεται, το ζει. Έχει φιλοσοφία και αυτό βγαίνει σε όλες τις ομάδες. Έτσι ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ή θα μισηθεί ή θα αγαπηθεί τρελά. Εδώ μοιάζει λίγο με Άγγελο Αναστασιάδη. Αν νόμιζα Βασίλη Παπαδόπουλο θα μου πεις. Α, δεν ξέρω. Δεν έχω εμπειρία. Να σου πω κάτι. Έχω κάνει συνέντευξη Σούλη Παπαδόπουλο όταν ήταν στον Πυρικό. Ψέματα. Μαζί με Γιώργο Στράτζαλ είχαμε πάει. Το αδερφάκι σου το άλλο. Έχουμε περάσει μεγάλες συνέντευξεις. Μιλάμε για φρίκι, δηλαδή. Ναι. Και για το μόνο λόγο που πανηγυρίζω είναι που δεν πέρασε από τον Άριο Αλέφατος. Δεν, μόνο, έφυγε, δεν πήγε εκεί καθόλου. Ευτυχώς ο Θεός βοήθησε. Δεν. Τα είδαμε όλα σε αυτή τη ζωή. Δεν είδαμε τον Αλέφαντο. Ευτυχώς θα φέρει ζωή. Έχει κάτι να το θυμάσαι. Ναι, ναι. Δεν είχε Αλέφαντο. Εγώ είχα όμως Αλέφαντο. Αυτό σου λέει. Έχει ο Ερακλής και Αλέφαντο. Εσύ πώς τη γλίτωσε ξόφαλτσα, ρε παιδί. Πώς θα φέρει έτσι. Χωρίς Αλέφαντο. Πώς θα κλείσει έτσι η καριέρα σου όσο φίλαθος. Είδα Σούλη, είδα Ολίβα με τέτοιο, με φιτζούρι στο στόμα, με πανιόνιο 0-0 εδώ μέσα και διώξιμο κατευθείαν. Είδα ωραία πράγματα. Δηλαδή, είδα ωραία πράγματα. Επίσης είδα και Όγιος, όσα πάνε και όσα έρθουν, Τζόγα Μπονίτε που λέγανε, με Τούτα Τίνγκα Μπελέμ και Βαϊτσχάιμερ. Τους μαύρους εγώ θέλω να θυμηθώ λίγο. Μολάλα Μαγκαλέφα. Αυτούς, αυτά τα παλικάρια. Ινόκη Φομούμπο, Μολάλα Μαγκαλέφα. Μαγκαλέφα, ναι. Το υπηκό του Χατζάρα ήταν. Αυτό ήταν δυνατό. Αυτό ήταν πολύ δυνατό. Τι έχουν δει τα μαγάρια σου. Ναι, ο κλείστη τη κάμερα. Κάτι εγώ έχω δει. Μην νομίζει κάτι φρούτζε, κάτι μούντζε έχω δει. Εσύ μεταγραφή Ιανουαρίου είχε φέρει γκάβρα σε φρούτζα. Γκάβρα σε, το οποίο ήταν πιο βάρη από μένα, ρε Σινικό. Και στην αργότερα τον είδαμε, λένε μου θα παίξει αυτό. Δίμετρο στόπερ ήταν αυτό, έτσι. Από κάπου έπεσε Ουκρανία πριν κάπου προ τα πάνω. Δυναμό Κιέβου πρέπει να πει. Δυναμό Κιέβου. Και ήρθε με τα βαϊού και κλάδων εδώ. Μόνο δρόμο δεν βγήκαμε. Γκάβρα σε πήραμε. Μολδαβόφορε, Νίκο. Φρούτζα. Να είμαστε κάπου ανθρώπινοι. Που λένε ο Φρούτζα. Πώς έβαλε. Πρέπει να βάλει ένα. 10 κιλά. Ένα κιλό. Έβαλε ένα γκολ. Ένα γκολ πρέπει να έχει βάλει. Τώρα δεν θυμάμαι σε κύπελο ήταν, αλλά είχε βάλει ένα γκολάκι. Ναι. Ο Δήμος λέει τα 12 λιοντάρια, λέει το Αναστόπουλο, λέει δεν πρόλαβε να στα πει ο Σαρό. Τα είπε τα κάλαντα. 12 λιοντάρια. Θα τα λέμε κατευθείαν. Συσυνόμασε Μιχάλη Σαρόπουλο 12 λιοντάρια. Τέλος. Λιοντάρια. Δεν ήταν αγαπημένο μου. Ήταν από τις κορυφαίες ατάκες. Αυτό και το εσύ τι δουλειά κάνει. Δεν μου λες τι προτιμάς. Ένα πιάτο με μπάμιας, με σαλιγκάρια. Και σε περίπτωση που δεν αφήσει ίχνο στο πιάτο, τον περιμένει double και την ομάδα της καρδιάς του. Τι διαλέγεις? Το σαλιγκάρι το τρώω. Με ή χωρίς άλλο? Δεν έχω πρόβλημα. Το σαλιγκάρι το. Α, το ξεσκίζεις. Το μπιμπίμπα που το βρω. Έλα, το τσιλικάκια το κάνω το σαλιγκάρι. Κανονικά ένα δύο δρό και. Και χλάς και με πιπεράκι μέσα για να σε κάψει το σάλιο από κάτω. Και αυτό κάνει δουλειά στο άντερο, να ξέρεις. Αυτό κάνει. Άρα φίλε, δεν χρειάζεται να φας μπάνιες ποτέ. Τελείωσες. Μ' αρέσει το σαλιγκάρι πάρα πολύ. Έχω και ένα μαγαζί εκεί στην Εθνική Αντιστάσεις που πηγαίνουμε ένα κριτικό το οποίο του κάνει έτσι μπουμπουριστού του παλικάριου. Και ρακί ωραία παγωμένη και είναι ότι. Άρα φίλε, τα τρώει ο σαρό αυτά. Μη μασά. Ούτε μπάμιες και ρεβίθια. Και δηλαδή αρνούμε να φας και φαγητό τέτοιο χωρίς αλμυρό. Αλμυρό, όπως αλμυρό, άμα θέλεις. Έφαγα στην Κίμη. Έφαγες στην Κίμη. Ναι, είμαι καλά. Έφαγες και στο Πακρίτιο. Τρως γενικώ τα αλμυρά. Γενικότερα η ατζούγια μου πάει. Καλά. Θα πάρεις και κιλώνει μαζί. Ναι, κιλώνει. Αυτό είναι δώσ' του ρέγκα, δώσ' του ατζούγια, δώσ' του τέτοια πράγματα. Χωρίς πλάκα. Ναι. Δεν τρώει γλυκά, αλλά τρώει μόνο αλμυρά. Ναι. Να συνεχίζει και η ομάδα του τρώει και αυτού του αλμυρά πολλά. Δηλαδή οι Αργενοί και οι Ηρακλητές φέτος δεν έχουν κάνει. Ο Μακουκούτη, πιστεύει, τρώει. Τέτοιο. Ο Μακουκούτη, πώς το λένε αυτό τον παλίκα. Τώρα μου δίνει ασή, μου δίνει μάλλον. Γιατί ξέρω ότι είσαι πατριαρχικό και κάθαρα. Ναι, μου δίνει τώρα. Πρώτο χρόνο σε βγάζω. Πρώτο χρόνο και έχουμε από πίσω μπάμπα από. Πίσω ζώνη. Από την Πάιπ. Ναι. Με πίτε και τέτοια. Έχει εκπαιδευτεί φούλε. Αφού νιώθω πλέον αυτά μαθόλα πήρα ξανά μανά από την αρχή του αλμανάκ. Πατριαρχικό φουλ. Τι γίνεται εδώ. Θέσεις, πώς γυρίζει το ρολόι. Κοροϊδεύατε τον Ηρακλή που τα έπαιρνε και γύρισε τον μπιφτέκι τώρα εντελώς. Το γύρισε εντελώς. Έχω γίνει. Κοίτα, εμένα, κουγικός έχω γίνει. Είναι καλό το βόλεϊ. Ωραία. Είναι ωραία φάση. Βέβαια δεν έχει επαφή. Δηλαδή ο Ραπτόρ θα το ξεφτύλιζε το βόλεϊ. Ποιο βόλεϊ. Θα σκοτώσουμε με τι ακροματικότητες. Τελειώσαμε. Κλείσει την εκπομπή. Μπράβο. Ανηφόρευε. Αυτό αρέσει ο Μουαγκουκούτα. Από όνομα.
Ναι. Ένα σύνθημα με τον Μαγκουκούτια, πώς θα μπορούσε να γίνει. Μαουμάου, εγώ στην αρχή ήθελα να το λένε Μαουγκουκούτια, αλλά το λένε Μουαγκουκούτα. Μουαγκουκούτια, μου. Λοιπόν, είναι δυναμίτης αυτός όμως. Ναι. Το τρυπάει το Τάραφλεξ. Όντως. Ναι, είναι πολύ καλός. Μάριος Γκουρδάς. Δυνατός, δυνατός. Ναι, ακραίος. 2-5, Εθνική Αμερική και δεσημαζεύεται το USA τα παιδιά. Αυτός ακραίος είναι, ναι. Αυτός είναι ακραίος, θα πάρει τη θέση του Χιμένεθ, μια που πιάζαμε τα νέα του Πατριάρχη. Ναι. Στο φιλέ, η εκπομπή στο φιλέ. Ναι. Βέβαια, εγώ περνάω από κάτω, αλλά πόσο μα. Δεν άλλο αυτό, άλλο έχω σαρό από πάρω και ρίχνει τα καρφιά. Ναι. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάνε να κάνουν κόλπο γκρόσο στον Πατριάρχη. Ναι. Υπάρχει καλώς και σενάριο, μια που μου δίνει τώρα την καταπληκτική έτσι πάσα, έτσι να καρφώσω στον πρώτο χρόνο. Να έχουμε αλλαγή και του Τζούριτς. Και Τζούριτς. Υπάρχει αυτό το σενάριο. Ο Πάου ψάχνει και διαγώνιο. Θα κάνει ολικό έτσι, νέο look. Θα φτιάξει. Φρεσκάρισμα. Φρεσκάρισμα, ναι. Γιατί είδε τον Ολυμπιακό να δυναμώνει πολύ με Αλεξίεφ. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως να περιμένουν οι φίλοι του Πατριάρχη εξελίξεις στο βόλιο. Κι άλλες. Μετά το διάλειμμα που θα πάμε σε λίγο. Να. Τα νέα του Πατριάρχη. Ναι, ρε φίλε. Έχουμε κάνει θετάκια εδώ πέρα. Σε παρακαλώ. Δεν το έχεις ακούσει τα νέα του Πατριάρχη. Σε παρακαλώ τώρα. Θα μου πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα που τον κερνάω το κασεράκι κάθε χρόνο το τυράκι και παίρνω τον Τενεκέ. Ναι, το τυράκι φέτος όμως. Ναι, φέτος είμαι χλωμός. Είμαι λίγο χλωμός. Δηλαδή είδε τη φάκα. Ναι! Αλλά το τυρί, ας πούμε, αχνοφαίνεται μέσα. Αχνοφαίνεται όσο δεν φαίνεται και τίποτα. Το κακό είναι ότι έπεσε έξω με τον Τζούριτς πάρα αυτό πολύ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ναι. Είναι νιώθεις, είσαι βολεϊκός, έτσι, γιατί τα λέγαμε και εκτός. Ναι. Το βόλεϊ παρακολουθούσε, ειδικά το γυναικείο βόλεϊ. Από πίσω, και πάρα πολύ μου αρέσει η στιγμή που δείχνουν τα συστήματα. Ναι, από πίσω, δηλαδή, εκεί που δείχνουν το σύστημα και ειδικά το beach volley. Beach volley. Την ώρα που την έρθει την άμμο από τα μάτια που κάνει αυτή την ωραία την κίνηση με τους δείκτες από τα δάχτυλα. Το κλακ. Ναι, και βλέπεις τους κόκκους να φεύγουν σιγά-σιγά να προσγειώνουν. Ωραίο άθλημα το beach volley. Ναι. Φτιάχνεις ατμόσφαιρα τώρα όμως. Εκεί που πανηγυρίζουν και πηγαίνουν και χτυπάνε κανονικά, ας πούμε, τα τέτοια μεταξύ τους. Τα high five, τα πισινάκια που λένε. Τους εδώ είμαστε, ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Τώρα όμως, πέρα από το volley, ναι. Μπορείς και να γνωρίσεις το μυθολογικό πάρκο η 12 άθλη του Ηρακλή στη ΔΕΘ με ειδική προσφορά για τις γιορτές. Πού θα βρεις εισιτήριο σε νέα χαμηλότερη τιμή? Μόνο στο goldmall.gr. Βρες εισιτήριο με ειδική προσφορά για οικογένειες ή μεμονωμένους επισκέπτες και ζήσε μια συναρπαστική εμπειρία σε ένα θεματικό πάρκο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Οι 12 άθλοι παρουσιάζονται με τρισδιάστατα εκθέματα και ρομποτική τεχνολογία. Βρες εισιτήριο σε ειδική προσφορά για τις γιορτές μόνο στο goldmall.gr. Να πάρεις τον Αχιλλέα και να πας. Θα πάω σίγουρα, αν μη τι άλλο. Αλλά πριν πάω με τον Αχιλλέα στον Ηρακλή, να δούμε τους 12 άθλους, θέλω να δώσω πολλά μεγάλα δώρα, απίθανα δώρα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Περιμένω πώς και πώς. Κατεβάστε όμως κάτι, κατεβάστε κάτι γιατί είμαστε και γκατζετάκιδες. Κατεβάστε το MyFree to Go Up, διότι με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames. Ό,τι και αν κάνετε, τα εξαργυρώνετε μέσα στο ανανεωμένο MyFree to Go Up και διεκδικείτε απίθανα δώρα όπως Fiat 500, φίλε. Μπερεκέτη. Ναι. Και βεβαίως ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Το κυνήγι των Flames δεν σταματά. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσα από το MyFree to Go Up. Πρωινό με μετρό. Πόντικα, μετρό βούβαλο μάλλον στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, πρωινό με μετρό. Έχουμε μετρό πλέον. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, ναι, και θα επανέλθουμε με την πιο δυνατή στιγμή το 18, ναι, και τις τηλεφωνικές γραμμές φυσικά στη διάθεση του κόσμου. Τι έχουμε δελτίο? Έχουμε δελτίο φοβερό και τρομερό, Κώστα Κωνσταντινίδη. Θα πάμε λίγο μια βόλτα στην Μπρέμεν να δούμε τι κάνει και η Λίβερπουλ. Εννοείται. Θα σου βάλω ένα δίλημα τρομερό. Τρομερό δίλημα. Δεν θα έχει να κάνει με φαγητό. Ωραία, ευτυχώς. Είμαι έτοιμος. Πάμε και ερχόμαστε. Δώρα τα φέρνει η Ρενό, φίλες και φίλοι. Επισκεφτείτε τη σήμερα στο Lion Ελλάς Θεσσαλονίκη, στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών, για να ανακαλύψετε τις μοναδικές γιορτινές προσφορές της Ρενό σε όλα τα μοντέλα, παρακαλώ. Μποτζόρνο. Μποτζόρνο. Good morning. Καλημέρα. Ντομπρεράνο. Buenos días. Ναι, πες και ένα γόρι μου. Guten Morgen. Guten Morgen, το ξεχάσαμε Γερμανία και δεν συμμαζεύεται. Buenos días, το είπες πράγματι. Το είπα. Bonjour. Bonjour. Βέβαια. Τι άλλο. Εδώ τα Μιρεμεντζέσι. Όχι, αυτό είναι, ναι. Καλημέρα στα αλβανικά. Καλημέρα στα αλβανικά, ναι. Είπαμε πολλά. Φτάνει. Φτάνει ένα γόρι μου. Εντάξει. Bom dia. Ναι.
Άλλο yeah, έχουμε τώρα που γυρίζει. Τα πιάσαμε όλα. Τα πιάσαμε. Πιάσαμε Λατινική Αμερική όλοι με Buenos Dias και Bom Dia. Τα είπαμε αυτά, ναι. Πιάσαμε βέβαια. Guten Morgen Γερμανίες, Bonjour. Bonjour, good morning. Τα γύρω-γύρω τα δικά μας τα είπαμε. Τον Πρεράνο πιάσαμε το εκεί, Ανατολικό Μπλοκ, ναι. Ναι, Σερβίες, Μαμού, Ρουτού. Νομίζω το κλείσαμε. Δηλαδή σε όλη την επικράτεια και καλημέρα. Και καλημέρα και χρόνια πολλά και ό,τι γουστάρετε. Μου είχε τάξει ένα δίλημα όμως. Το οποίο είπε θα μου δώσει και. Και Γιώργο Ρέγκατ. Στα μαγιάρικα, στα μαγιάρικα. Ναι. Μαγιώρος. Ναι. Τέταρη και Λάγιος και δεν συμμαζεύει. Βέβαια. Ρε, πολλά σου έχω τάξει, αλλά έχουμε γραμμή, ο κόσμος θέλει να μιλήσει. Πάμε στις γραμμές. Τα 90 για δικά σας. 23-10-90-90-90, Rap the Cool Show μαζί με Βέβαια, μαζί με Μιχάλη Σαρόπουλο όμως σήμερα. Έχουμε πρωινό με μετρό, τα είπαμε. Δύο μερούλες. Ένα τώρα. Και ένα δύο του μηνός. Μαζί, ποδαρικό βραγόρι μου. Τι ποδαρικό θα κάνουμε. Θα χοροπηδήξουμε. Οχοχοχ, θα γίνει χαμός. Με τροχό θα πούμε. Ναι, με κολοτούμπες, με φλίπλα κανάποδα. Θα έχουμε φάει, θα έχουν βγει και μπάνεις για τα σαλιγκάρια. Θα δεις τι ώρα θα πέρασουμε. Δεν θα καθόλου, μόνο χορτά. Βίγκαν, θα γίνω βίγκαν. Βίγκαν. Αυτή είναι η υπόσχεσή σου για το νέο έτος. Είναι τα χειρότερα τρία λεπτά της ζωής μου. Α. Για τρία λεπτά πόσα να γίνουν. Πολλά επίσκολα. Τρίλεπτο ρε φίλε. Θα αντέξει τρίλεπτο. Τρίλεπτο δεν διαρκεί η αποβολή του αθλητή στο πόλο. Πόσο, δύο λεπτά. Δύο λεπτά δίλεπτο. Εσύ τρία θα κάνεις. Στο χάντμπολ δίλεπτο. Και στο χάντμπολ χάντμπολ δίλεπτο. Και εκεί πήγες καλά. Και εκεί έγινε και χειροσφαιριστής νοπατριάρχης εκεί στο χάντμπολ. Εντάξει, οκ. Είναι πιο δυνατός ο έξινης. Εντάξει, Ολυμπιακός επειδή έγινε. Και η ΑΕΚ πήγε καλά. Εντάξει. Στις γραμμές, πιστεύεις, ήρθε η ώρα. Πάμε γραμμούλες, 90 για να πούμε χρόνια πολλά, να πούμε τα κάλαντα, καλημέρα χρόνια πολλά, μια αφιέρωση τον χιονάνθρωπο. Μα εσύ δεν είσαι ο άνθρωπος, γιατί εσύ είσαι ο χιονάνθρωπος. Χιονάνθρωπος, ναι ρε φίλε, αυτά ζητάει ο λαός. Πάμε στον επόμενο χιονάνθρωπο. Έλα φίλε. Καλημέρα σας. Εσείς είστε. Καλημέρα. Καλημέρα, ο Φίλης σήμερα από Στουτγκάρδη. Έλα ρε Στουτγκαρδιστάν, έλα ρε Στουτγκαρδιστάν, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Λέτε κάλατα και τι κάνετε. Έχει και κάλατα. Εγώ θα πάω τα παιδιά μου μετά για κάλατα. Μ' αρέσει. Πάνε πες τα καλά λόγια, τις έκοψα πάνω στον Μπερεκέ, τις έκοψα. Ναι. Ναι, είσαστε φοβερό δίδυμο και μας κρατάτε συντροφιά. Συγχαρητήρια, συνεχίστε και τα καινούργια χρόνια έτσι. Δύο του μηνός, εδώ θα είμαστε, απίκο. Μου λες ένα προσωπικά σου έχω το προβάλλημα. Γιατί έχετε σκάσει. Έχουμε σκάσει. Άμα με πιάσει εμένα τα αυτιά μου έχουν μαζέψει τόσο καπνό. Ανάσα δεν μπορεί. Θα γίνω. Ναι, καρβουνιάρης θα γίνω. Στο Μιχάλη δίπλα τι θα βγει στο Μιχάλη. Κύπελο, όχι, αποκλειστήκαμε από το κύπελο. Όχι, πάει στον χρόνο. Πού άλλο, τι να το εμφυθούμε το Μιχάλη. Ο Μιχάλης να συνεχίσει με το όνομα κάτω. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και καλή χώνεψη. Ωραίο. Με τα όνειρά του, ήθελα να και μια διαφήμιση να κάνω, εδώ έχουμε μια τοπική ομάδα. 5 ευρώ. Ηρακλής Βαϊμπλικεν λέγεται. Ηρακλής Βαϊμπλικεν. Ηρακλής Βαϊμπλικεν λέγεται. Okay. Ναι, ναι. Είναι στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και διεκδικεί πρωτάθλημα. Μάλιστα. Άρα, κλάρα. Παντού, κερδάμε παντού, φίλε. Παντού, παντού. Και να έχουμε άνοδο εδώ του Ηρακλή. Άλλες κλάρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρξει εδώ. Θα υπάρξει και εδώ. Ο Ηρακλής είναι μεγάλο μέγεθο. Δεν είναι. Τα λέμε, ναι, και τώρα που είσαι Ηρακλής του Τουρκαρδιστάν, φιλιά, να σε καλά, φίλοι. Πήρε στεργίδι Ηρακλής, μεσοπιτικός, 31 χρονών, προπονήθηκε κιόλα και θα κάνει κι άλλη μεταγραφή. Θα πάρει τον Ορφανίδη τον Πέτρο από την Ξάνθη. Καλό Ορφανίδη. Καλά χαρακτηριστικά και μπορεί να βοηθήσει. Ο Ηρακλής, ο οποίο είναι σε μια πολύ ιδιαίτερη φάση, έχει αλλάξει ήδη 4 προπονητέ. Φτάνει, έλεος. Σταματήστε. Δεν είναι το θέμα προπονητή. Για μένα είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα φέρει από ό,τι πληροφορήθηκα τώρα οι σιρήνες μου από Ιβηρική, Ισπανούς αρκετούς. Θα φέρει σίγουρα τερματά Ισπανό, θα φέρει και 3-4 Ισπανάκια εκεί από Σεγούντα, τρίτη κατηγορία να γίνει λίγο. Μακάρι να έρθουν παιδιά τα οποία να μπορούν να βοηθήσουν τον Ηρακλή, γιατί είναι αμαρτία από τον Θεό. Απλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουν γνώση τη ελληνική πραγματικότητα. Θα μου πει κάτι χαβίτη, κάτι τέτοιο έρθει. Δεν είχαν γνώση. Και παίξανε μπαλίτσα με το καλημέρα. Είχα και τον προπονητή. Τον έχει και ο Ηρακλής τον προπονητή. Σωστά. Είχαν παίξει. Χαβίτη το είχε παίξει. Και ο Κάλβο είχε κάνει. Και ο Κάλβο με την Μπαρτσελώνα βέβαια. Κάλβο που είχε τρομερά χαρακτηριστικά πάντα. Δεν μου λε, πάντα την είχα αυτή την απορία. Πε μου κάτι. Ναι, θα πάμε και στη γραμμή. Πε μου λίγο, θεωρεί εκείνη την φουρνιά του Άρη την καλύτερη ομάδα τη τελευταία 20ετία. Την ομάδα πήγε τελικό κυπέλλου. Ναι. Τι θεωρείς? Ναι, πολύ καλή ομάδα. Αν θεωρείς top, αυτό εννοώ. Top. Τις τελευταίες 20 ετίας, το 2000. Νομίζω ήταν μια εξαιρετική ομάδα. Ναι. Νομίζω ήταν η καλύτερη ομάδα. Δηλαδή, θα,
θα ήθελα να έχουν συνεργαστεί Νάτσο Γκαρσία και Μεχτίν αυτοί μαζί δίπλα-δίπλα. Τόσον αυτοί τον έχουμε στην καρδιά μου, ρε φίλε. Ήτανε χαφάρα όμως. Όχι αυτόν τον λόγο, αλλά τέλος πάντων. Για πολλούς, ναι, αλλά ήταν. Τώρα δύο γυναίκες, τρεις παρατημένοι, τη μία εδώ, την άλλη στο Κάιρο. Την άλλη στο αεροδρόμιο με το Ξανθό. Αγαπάω να αυτοί, ρε φίλε. Και πέσαμε λιπόθυμοι, λέμε τι γίνεται. Τον ήθελα στην ομάδα με τον Αθήνα να έχει τις γυναίκες αραγμένες, μία στην 4, μία στην 5, μία στην 2, στα επίσημα. Και χάφωση. Πεχτάρα, πεχτάρα. Πατούσε την πλάση και έτρεμε το χορτάρι. Ωραίο ο Μεχτίν αυτή. Για μένα αρρώστια ήταν ο Νάτσο. Ο Γκαρσία. Νάτσο και ένα γκολ Κέννεντι. Ο Νάτσο ο Γκαρσία, όχι την τελευταία χρονιά που δεν έπαιξε όμως. Ναι, στο ξεκίνημα όταν ήρθε. Να είναι καλά αυτή που του βγάλανε την πλεκάρ. Ναι, ναι. Ο φίλος εδώ, ο Γιώργος, θα πάμε γραμμούλες για να πιάσουμε λίγο και τα μεταγραφικά του ΠΑΟ και Άρη, γιατί και εκεί έχουμε όνομα το οποίο χωριέται. Θα μας βοηθήσει και με τον Αλφόνσο εκεί. Ναι, δεν το θυμάμαι από πέρσι. Δεν το θυμάμαι. Θα τα πούμε για τον Γάλλο. Εγώ είμαι απολυτήχ, το έχω δηλώσει έτσι. Δεν ξέρω τι κάνει ο Μιχάλης, αλλά δεν γουστάρω να πιαστούμε με τα πολιτικά τέτοια μέρα που είναι. Λέει την πρόοδο όμως που έγινε στο έργο, λέει τα τελευταία τρία χρόνια, λέει που ήταν σταματημένο να την ξεχάζουμε. Ναι, δεν ξεχνιέται, όχι. Δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέσαι, δεν ξεχνιέσαι, μέσα μια βραδιά. Γιατί σε άλλη αγκαλιά στο τέλος, ε. Ναι, άλλη αγκαλιά. Πάμε, φίλους. Πάμε, πάμε. Μποντζόρνο. Καλημέρα, παιδιά. Καλώσονα, καλώσονα. Ο προηγούμενος από τη Στουγκάρδη ο φίλος είπε Ηρακλής Μπαϊμπλικέν. Ναι. Και εκεί γεννήθηκα, παιδιά, και μόλις άκουσα να τρίχεσα. Από μικρός και εσύ Ηρακλάκι ακούγεσαι, ξεκάθαρα. Τσουτσούρωσες που λέμε στο χωριό, ε. Το πουλιάσα. Ναι. Εκεί γεννήθηκα, ναι, και μου θύμισε το παιδί έτσι στο Στουγκάρδη Μπαϊμπλικέν. Τώρα που είσαι. Τώρα που σαν Α, εδώ, εδώ. Τώρα εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα. Ναι. Είδες καλά και τι κατάλαβες που ήρθες εδώ, τι κατάλαβες, ε? Θα δει το μετρό, ρε φίλε, πλάκα με κάνεις. Σε 20 χρόνια θα δεις και μετρό, τυχαίρε μου. Πού θα βλέπω στο Βαϊμπλικ μετρό. Σωστό, σωστό, σωστό. Σωστό, 100%. Γύρισα πολύ μικρός, εντάξει. Πήρα να σου πω χρόνια πολλά. Καλά έκανες. Πολύ καλά έκανες, αδερφούλη. Να είσαι γερός. Πρωτάθλημα Παοκάρα μετά από τόσο καιρό. Να πάρουμε κι εμείς ένα, μωρέ. Να είμαστε και καπαδρόμοι, Μιχάλη μου. Μετά το 85, ναι. Ναι, φτάνει. 8 χρονών ήμουνα. Άστρα γένια έβγαλα. 8 θα πάει ο Αχιλλέας σε λίγο. Φτάνει. Όταν περίπου γύρισε το Βαϊμπλικέν, ήταν το πρωτάθλημα το τελευταίο. Α, να το. Σημαδιακό το Βαϊμπλικέν αυτό. Τι κρατάς από τη φετινή χρονιά? Τι κρατάω από τη φετινή χρονιά? Σε προσωπικό επίπεδο. Σε οτιδήποτε. Κάτι που να σου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Ιδιαίτερη αίσθηση μου έκανε ο... Πώς λέγεται το παιδί που κάνει εκπομπή μαζί με τον Κουλιανό το βράδυ? Ο Κιλώνης, ο Θανάσης. Θανάσης, Θανάσης. Ο Θανάσης στο σταθμό. Ο Καρχαριωμάχος, ο Ελχουλικάνος. Και εσύ, Μιχάλη μου. Να σε, να σε... Νομίζω το καλύτερο δίδυμο εδώ και χρόνια που ακούμε. Οι καλύτερες μεταγραφές, συγγνώμη. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Αυτό ακριβώς θα έλεγα και εγώ. Οι μεταγραφές του Μετρόπολης φέτος ήταν εξαιρετικές. Ναι, είναι αυτές που λέμε κούμποσαν ιδανικά. Ναι. Βάζω και Βαραγιάννη μέσα το πρωί, έτσι. Τόσο πρωί δεν ακούω, γι' αυτό δεν το αναφέρω. Ήταν κούμποσαν, ρε παιδί μου, έκλεισαν το παζλ και τελείωσε η ιστορία. Ήταν φτού-φτού τα παλικάρια μας. Τώρα στο προσωπικό επίπεδο. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να θυμάμαι, κάτι σημαντικό. Χρόνια πολλά να πούμε σε όλο τον κόσμο. Να είσαι γερός, με υγεία. Με υγεία, παιδιά, πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά, πάλι καρέ μου. Καλημέρα. Υγεία, καλημέρα. Πάνω απ' όλα υγεία, γιατί χωρίς αυτό δεν πάμε πουθενά. Πάμε. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, ναι, ναι, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Κόνιαρης ο ίδιος, Χριστάρα. Ντούντα μου. Ντούντα μου. Θα τα λεγόμενα του προηγούμενου. Ντούντα μου. Για τις μεταγραφές, έτσι. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέση, Κριστιάνο, Ρονάλντο και δεν συμμαζεύεται κατευθείαν στην ομάδα. Ο Νικόλας με τα σουσάνια του και ο Μιχάλης με τους λαχανοτολμάδες. Πώς και μας πήρες το πρωί τώρα τηλέφωνο εδώ πέρα. Πώς και, αλλά λόγω σαρού, ε. Εγώ αυτό το δίδυμο προτιμώ. Α, αυτό το όχι δίδυμο. Σαν τον άλλον που πήρε και δεν σε συμπαθούσε, Νικόλα. Εκείνη τη μέρα. Και... ψυχούλα κι αυτός, μωρέ, εντάξει, με δεν πειράζει. Με και τη Γρηγοράδα και τα λοιπά. Και τώρα Γρηγοράδα έχουμε, τι έχουμε. Εγώ το σημερινό το δίδυμο προτιμώ. Εντάξει, μου ήταν αυτά, εντάξει. Τον πήρε τον ακροατή, ναι. Ο Καζαμπάκας. Και τον τέντωσε. Ναι, 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 ναι. Και τον έβαλε στο Ζαΐρι. Και είχα τρελαθεί. Εντάξει, μωρέ, γούστα είναι αυτά τώρα, εντάξει, είναι γούστα επιλογές. Αλλά μετά, ναι, αλλά μετά πήρα τηλέφωνο και αποκατέστησε, εντάξει, ναι, αποκατέστησε, εντάξει. Με τον Ντούντα, επειδή εγώ, ξέρεις, στη Σκοτίνα με φωνάζουν ο Πέτσα της Σκοτίνας, έτσι, ξεκάθαρα, πατάμε. Ναι, 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 κάνουμε μπασκετικές κουβέντες και θέλω να τον ρωτήσω κάτι, γιατί είναι πρώην μπασκετμπολίστας, νιώθει, ξέρει. Τον έχεις δει τον Ντούντα? Όχι, δύο μέτρα είναι. Ναι, 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 πάλι καλά. Θα όμως μέσα στη χρονιά, Μιχάλη. Θα και απόγευμα μια φορά. Έλα να δεις τον άλλο δίμετρο εδώ, έτσι. Χαρώ πολύ, εννοείται. Ναι.
Νομίζω, εντάξει, και okay, χθες ο Ολυμπιακός είναι ανώτερη ομάδα, ότι το έχασε ο Παπαθεοδόρου το μάτς χθες. Εσύ είπες ότι τον εκτιμάς σε μια εκπομπή, άκουγα. Σαφώς, αλλά για χθες νομίζω ότι το έχασε αυτός. Με το σχήμα το κοντό, με πεντάρι, Μαργαρίτη, επέμενε. Από το καλοκαίρι, επιμένω. Ναι. Και στον Πετρίδη και στον Βλαχόπουλο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ήθελε Κλάντον φέτος. Κιθ Κλάντον, ναι, ένα βαρύ πεντάρι. Στα rebound. Ήταν ναι. Ο καλύτερος rebounder που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια στις τιμές που μπορούμε χωρούσε να στο ρόσερ, ναι, Ντούντα μου. Χωρούσε. Ο Πόπ δεν παίζει. Για τον Αθηναίου, ναι. Ήθελε το Μούρτο. Το Μούρτο αντί για Αθηναίου. Ο μόνος που παίζει άμυνα φέτος στον ΠΑΟΚ είναι ο Τέπης. Και ο Τέπης παίζει. Ήθελε, ναι, κάποια στιγμή θα κάνει κεφάλου, κάποια στιγμή θα κουραστεί. Δεν παίζει κανένας άλλος. Μου έχει τώρα το Χάτσερ. Ναι. Επιλογή. Δεν παίζει άμυνα ο Χάτσερ, όχι. Και ο Μούρτος θα έρθει σε αυτό το κομμάτι της άμυνας. Καλός είναι ο Μούρτος. Ναι, ναι. Ναι. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε και οι επιλογές σου φυσικά, γιατί με τον Παναθηναϊκό, τον Κόνιαρη που τον άφησε το μέσα με τέσσερα φάουλ. Ναι, τον ξέχασε μέσα. Εσύ όμως τον εκτιμάς. Άλλο αυτό. Να σου πω κάτι, τα λάθη θα τα λέμε, αλλά δεν μου αρέσει βρίσκω ένα λάθος μεμονωμένο, συνολικά τον κρίνω τον άνθρωπο, έτσι. Μιλάω από το καλοκαίρι, ναι. Πέρυσι, τον Παπαθεοδόρου τον διέγραψα από προπονητή, στο μάτς που ήμασταν 19 πόντους με την τουρκική αυτή από και χάσαμε εδώ, ναι, και χάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, ναι. Με 19 πόντους που θα μπορούσαμε άνετα να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση στην Ευρώπη, τρία λεπτά πριν το τέλος. Ναι. Και δεν βάζει μέσα έναν ψηλό, γιατί αυτοί βγαίνανε έξω, μαρκάρανε περιφερειακά, μέσα η ρακέτα ήταν κενή και έπαιζε πάλι με 5 κοντούς ο Παπαθεοδόρου και τους 19 πόντους τους κάνανε 6. Αυτό με τους 5 κοντούς δεν το καταλαβαίνω. Το έκανε και χθες με τον Μιλουτίνο που είναι δεινόσαυρος και σε πήρε όλα τα rebound. Πες μας λίγο κάτι τώρα. Ναι, πες μας λίγο τώρα κάτι, να το ελαφρύνουμε λίγο. Εντάξει, να το ελαφρύνουμε. Σαλιγκάρια ή μπάμιες. Πώς. Ποιο αφήνει πιο πολύ σάλιο, ρε παιδί μου. Σαλιγκάρια ή σαλιγκαράκι ή μπάμια, ρε παιδί μου. Είναι μερακλής όμως εδώ. Άκουσε να δεις τις μπάμιες για να τις φας, όχι με ιδιαίτερη όρεξη. Θα πρέπει να τις τσιγαρίσεις. Να τις περάσεις από τσιγάρισμα για να φύγει η γλίτσα. Από έτσι τις τρώσεις ή θηρίο. Τα σαλιγκάρια πρέπει να έχουν απαραίτητο σκόρδο μέσα για να τα φας. Ναι. Πες μας για την πιο δυνατή σου στιγμή το 2018 για να έτσι αποχαιρετήσουμε με αγάπη. Να σας πω, τη συνταγή με τους σκουλοντολμάδες όταν έγινε το ζήτημα με τα σέσκουλα. Σέσκουλα, ναι, τα σέσκουλα. Εκείνο ήταν ένα έπος. Γουστάρετε τα λουκούλια γεύματα και δύο, τα γουστάρετε. Φιλιά, Ντούντα μου, να σε καλά, σε αγαπάμε. Και την Τετάρτη να πούμε κι άλλα. Τετάρτη εδώ θα είμαστε τώρα. Θα έρθουμε με κόκκινα παπούτσια και δύο. Είμαι ορεξάτος. Κονιαράτη θα έρθουμε. Κονιαράτη. Και το παιδί προφανώς φοράει ακόμα τα κόκκινα παπούτσια γιατί δεν υπάρχουν λεφτά για αντικατάσταση, οπότε αντιλαμβάνομαι. Σωστό και αυτό. Πάρε ο Μπάνε τώρα σαν Άγιος Βασίλης. Σωστό και αυτό. Κοίταξε, υπάρχει μια τραγική ηρωνία, έτσι. Ο Άρης έχει όλους πληρωμένους στην τρίχα. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Αλλά τι παίρνει ο Αγγέλος. Αλλά τους έχει πληρωμένους στην τρίχα. Επίσης, και ο Πάκ δεν έχει πληρωμένους παίχτες, έτσι. Με το που έφυγε ο Αγγέλου θα κινδυνεύσουν σοβαρά με υποβιβασμό. Εάν δεν τον αλλάζαμε, τα δύο μάτς αυτά τα που τα παίρναμε. Λάθη ολέθρια. Φιλιά, Ντούντα μου! Φιλιά! Καλημέρα! Εγώ θα έπαιρνα πιο έμπειρο προπονητή πάντως. Σου Μαρκόπουλος και έχει τελειώσει. Άνα μπράβο, ρε φίλε! Άνα μπράβο! Τελειωμένη ιστορία! Όπως έλεγε και ένας συνάδελφος, Αλέξη Βαγκελανδρή. Ναι, Βαγκελανδρή! Φέρτε να γίνει εδώ Γουλιέλμο τέλος να μην ασχολούμαστε. Βαγκελανδρής. Δεν υπάρχει αυτή η ατάκα, έτσι. Βαγκελανδρής. Πάμε να πούμε καλημέρα. Καλημέρα. Αυτός από τα έκατα περιφερειακό της γης. Ναι. Μπράβο, ναι, από τα έκατα της γης. Καλημέρα, καλημέρα. Λιμανί εδώ. Έλα ρε πουλενάρα. Φρεντερίκ. Σε είπα από τα έκατα. Εξτρέμ ήταν αυτός, ε. Ναι. Χόρευε πάνω από την μπάλα, την έκανε τρίπλα. Έχει κάνει μια τρίπλα στο Άκα, ρε φίλε. Ναι, πω, έχει μείνει στην ιστορία. Ναι. Και αυτός μπαμπάτσικος είναι. Το έτρωγε και το φαγητό του όλο. Δεν το φοβόταν αυτός. Ναι. Λιμανί τι λέει. Καλά φιλαράκι, οι Beatles τυχεροί είστε ρε, έπρεπε να έχουμε το Σόλκερ από την αρχή ρε Beatles. Ωπα, νάτα, νάτα μας, βγάλανε γλωσσίτσα. Να ξυπνήσει ο Πογκμπά. Βγάλατε τη γλωσσίτσα τώρα, η μείον 17, βγάλατε έτσι. Νάτο ρε, νάτο, ξεψυχήστε και οι πεθαμένοι σηκωθήκανε. Πάντως πρέπει να κρυώνεις εκεί κάτω στο μείον 17, πρέπει να είναι τροφοδοσέρα, πρέπει να είναι αρκετά. Μείον 19 το παίρνω πίσω, έτσι, να βλέπουμε τη σωστή δημοκρασία.
Εδώ από το Λεμαέδα που είμαστε έχει και κρύο, ρε φίλε. Κάθε πρωί του σηκώνουμε να πάμε στη δουλειά μείον 5, μείον 6, 6. Μάχημος είσαι, δεν μασάμε. Για πες τη δυνατή σου έτσι στιγμή. Λοιπόν, θα πω λίγο τις πιο δύο στιγμές του 18 που έτσι σημαδεμένες δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Ωραίος. Η μία είναι πέρσι που με τον ΠΑΟΚ τι θα γίνει, θα τιμωρηθούμε, δεν θα τιμωρηθούμε. Που ήμασταν καρφωμένοι στο Μετρόπολη από το πρωί στο βράδυ, μας πέραν τηλέφωνο και δεν το σηκώναμε. Το άλλο ρε φίλε έτσι ήταν με τον Τσίπρα εκεί να υπογράψουμε για τη Μακεδονία και αυτά. Στις Πρέσπες. Ήθελα να πετάξω, να πετάξω την τηλεόραση. Και μια έτσι πολύ ωραία στιγμή ήταν που γνώρισα τον Κυριανό από τον Τάρο. Έλα, έλα ρε φίλε τώρα. Έλα. Δηλαδή τώρα με συγκινείς, δηλαδή τη βάζεις σε... Περίμενε όταν με είδες πρώτη φορά από κοντά. Ναι. Δηλαδή σε έκανα αγκαλιά, ξέρεις, είμαι ένα 90. Είσαι ένα 90, ναι. Δηλαδή ρε φίλε, όπως είπες, είναι λες και σε γνωρίζω χρόνια. Όπως το είπες. Ναι ρε παλίκα ρε, ναι ρε παλίκα. Ήρθε ένα πολυματάκι εδώ, με περίμενα από κάτω. Του λέω ίσον η μανή, ναι ρε παλίκα, ναι. Δυο μέτρα παλικάρι. Με σφίγγει, με βάζει τα αγκαλιά, λέω όπα, μην με κάνεις καμιά λαβή. Καλές αγκαλιές, αυτές είναι ωραίες. Ναι. Νημανή μου, σε ευχαριστώ πολύ ρε φίλε. Κάθε χρόνια να έχετε καλή χρονιά. Να είσαι ναι. Γερός με υγεία. Νημανή και επίσης ένας ακόμη εξτρέμ ο οποίος είχε ταλέντο αλλά δεν έπαιξε ήταν ο Καμαρά. Ο οποίος ήταν πολύ ταχύς και μου είχε καρφώσει και ένα παστέλι μέσα στο Χαριλάου στο 2-2. Ναι. Στο απέναντι γάμα. Έκανε καριέρα ο Καμαρά, να ξέρεις. Πήγε Premier League. Πολύ καλός παστέλι. Επέστρεψε Αρζέ. Απλά λίγο κατηγορήθηκε για τα γούστα του τα αυτά που δεν ας κάνει θέλω παιδί στο κρεβάτι του. Εδώ Λύσε πήγαινε στα σημεάγια και σήκω το πόδι και έπαιρνε και ένα χαρτί. Δεν έπαιρνε... Τα χαρτάκι βέβαια, ένα ολόκληρο. Ξυπνάς και κάτω από το μαξιλάρι σου. 800 πρέπει να έπαιρνε τώρα, εντάξει. Ο Γιάννης Γιαννάκης να πούμε. Πάρα και την εφορία, γιατί ποιος την πληρώνει την εφορία. Ο Λύσε την πληρώνε. Ναι. Σου έχω ένα θεματάκι εδώ περικετήσει. Έχω πολύ καβάτσα. Έχουμε και γραμμές. Τα 10 πιο περίεργα αυτό ήθελα να το βάλει μετά το απογευματάκι εσύ. Τι έχει μπει στο ανθρώπινο σώμα μέσα. Καλοτυχία σίγουρα έχει μπει. Αυτό ξέρεις πότε που δημιουργήθηκε πρώτη φορά αυτή η απορία. Για πες, αγόρι μου. Όταν άκουσα το τραγούδι του Ρούντολφ το Ελαφάκι. Ρούντολφ το Ελαφάκι. Ναι, που λέει μέσα σε ένα στίχο Ρούντολφ είσαι εσύ ο φως, έχεις μέσα σου το φως. Έχει βάλει καμιά λάμπα, τι έχει. Μακλάιτ, φακόρ. Μακλάιτ είναι ηγετικό, αυτό στου μεγάλου. Αλλά πώ μπήκε το φως. Ο άλλος έχει βάλει το μπουζόκλειδο μέσα. Καλημέρα. Καλημέρα! Πάμε! Είμαστε ο Μαντάρα, καλημέρα! Merry Christmas! Τι γίνεται, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, παλίκαρε, χρόνια πολλά. Λοιπόν, άκουσα κάτι σχετικά με τις μπάμιες. Ναι. Πώς να φύγει εκείνη η μίξα, το σάλι. Ναι, το σαλάκι αυτό εδώ, το ναι. Λοιπόν, για να φύγει η μίξα, πρέπει να βάλετε τις μπάμιες μέσα σε ξύδι. Και να μην κάνετε έξω στον ήλιο. Τον κολλιό ήξερα βάζουμε στο ξύδι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και οι μπάμιες με ένα αγόρι μου όλα μπαίνουν στο ξύδι μέσα. Και οι φακές μπορούν να μπουν. Μίξα. Δεν έχει. Στα σαλάκια στο λέμε καλύτερα πρωί-πρωί, μην φτιάχνουμε καταστάσεις. Σε αυτή τη βλένα να το πούμε. Άλλο, σαλάκι. Ο άνθρωπος είναι επιστήμονας. Στη βλένα, έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, για να φύγουν αυτές οι βλένες, οι οποίες όταν τρως με βλένα είναι αειδιαστικό. Ναι, χωρίς βλένα. Χωρίς βλένα πρέπει να τα βάλεις για κάνα μισάρο σε ξύδι. Ξυδάκι ρε φίλε. Απλά τα πράγματα. Ένα και ένα δύο. Ξυδάκι. Είναι η είδηση η χρήσιμη της χρονιάς αυτή. Το ξυδάκι μαζί για να φάμε μπαμιούλα χωρίς φλένα. Βλένα, ε. Ναι, χωρίς βλένα. Ναι. Φέτος καλύτερη στιγμή σου ποια ήταν, ε. Κοιτάξτε, τώρα δεν έχω συγκρατήσει κάτι. Κάτι ιδιαίτερο που να σου έχει μείνει στο μυαλό, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αν εννοείται από τη. Ότι αθλητικό, κοινωνικό, προσωπικό, ότι τραβάει ψυχούλα σου. Στο αθλητικό κομμάτι, η αρχική στιγμή ήταν ότι μας στερήσανε το πρωτάθλημα και η καλή στιγμή ότι πήραμε το κύπελο. Ναι. Σε αθλητικό γεγονός. Ναι. Τώρα ναι. Πάμε σε πολιτικά γεγονότα. Οι πιο θλιβερές στιγμές ήταν η συμφωνία των Πρεσπών, ναι. Η τραγωδία στο μάτι. Ναι. Πράγματι, χτυπητά πράγματα, μπαμπά. Πολύ... Φίλε, εκτός από το ξυδάκι, έβαλες και την επικαιρότητα σε μια τάξη. Ναι. Και, εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Χρόνια πολλά, παλίκαρε να πεις. Χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά, να σας ακούμε. Αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Υπέροχο. Καλά, καλημέρα. Έκλεισε και το. Μας έδωσε τη χρήσιμη είδη χρονιάς, έβαλε την επικαιρότητα. Ναι, ταπεινό, συνετό. Έχουμε χρόνο, πιστεύω θα πάρουμε ακόμα ένα. Ένα γρηγοράδα. Να στείλω καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Μαραγκό που μας ακούει κάτω Αθήνα. Αθήνα. Και τρελαίνεται. Ναι, τρελαίνεται. Να είναι καιρός με υγεία. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Εδώ διαχωρίζουμε το σάλιο, το σαλάκι, λίγο τη βλένα από την πάρα. Ναι,
Παίρνω τηλέφωνο, είμαι στο 90-90-90, έρχομαι από Ζερβοχώρη προς Αγγελοχώρη, με προσπερνάει μια Porsche Carrera καινούργια, έπαθα πλάκα, και πάει αργά, δηλαδή πάω εγώ γύρω στα 60, αυτός 70, ας πούμε, με το τηλέφωνο, ξέρεις, στο χέρι, ναι. Να σου τη σπάσει κιόλας, ναι, δεν έβγαινε 100. Ναι, 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 μια Porsche Carrera καινούργια, του κουτιού έπαθα πλάκα, ζάλι. Ζελατινάτη, ναι. Ναι, λοιπόν, άκου τώρα. Άλλο ήθελα να πω, άλλο πήγα. Δεν πειράζει, αγόρι μου, δεν πειράζει. Έκανες και ένα flashback, τι είδες πριν ένα λεπτό. Μπορεί και να σας ακούει κιόλας. Σίγουρα. Εσύ με την Πόρσε, την Καρέρα, πάρε τηλεφωνάκι να τα πούμε και μαζί. Ναι, λοιπόν, άκου τώρα. Αυτό που με έκανε ήταν ένα το μάτι. Το μάτι, ναι, είναι σημαντικό. Ναι, ρε παιδί μου, συγκλονισμένοι όλοι για πολύ καιρό ήμασταν. Αυτό ακριβώς. Και ένα δεύτερο που με συγκλώνησε, παιδιά. Με συγκλώνησε, ειλικρινά σας μιλάω. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, τα εγγένεια του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γίγαντά μου, γι' αυτό και ονομάσαμε την εκπομπή Πρωινό με Μετρό. Πρωινό Μετρό. Φύγε, φύγε, καλημέρα. Φύγε, σε λίγο θα μπούμε σε άλλη στάση τώρα. Μετά τη στάση Τριβανίου που πάμε, γόρι μου. Στάση 69. Λοιπόν, πριν υποδεχτούμε, τώρα έχουμε και Σμαράγδα Βασάγου, ναι, εδώ, οκ. Σωστό. Σμαράγδα 69, στάση να κάνουμε. Εμείς θα είμαι. Το 69 ποιο είναι το λεωφορείο που πάει. Μηχανιώνα, περίεργα. Τα ξέρουμε όλα. Τα ξέρουμε. Τα έχουμε φάσει τα μούτρα. Λοιπόν, αν θέλετε δώρα, αν θέλετε πολλά μεγάλα δώρα, να ξέρετε ότι πρέπει να κατεβάσετε το MyFree to Go App, διότι με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames ό,τι και αν κάνετε και τα ξαργυρώνετε μέσα στο ανανεωμένο MyFree to Go App για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα όπως ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Το κυνήγι των Flames δεν σταματά ποτέ. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα. Τώρα θα ανακαλύψετε μια υπέροχη φωνή. Σμαραγδάρα. Βελούδινη, βελούδινη. Ούτε ξέρεις Σμαραγδάρα. Τελειώνει ο Ζαΐρ, σε κασεράκι του τόστ. Επιστρέφουμε. Μετρόπολης 95 και 5 χρόνια πολλά σε όλους. 31 Δεκάτου, 9 και 38 πρώτα λεπτά. Και φέτος τα Χριστούγεννα στα καταστήματα Win, το ένα δώρο φέρνει το άλλο. Γιατί αγοράζεις το αγαπημένο smartphone με έως 48 άτοκες δόσεις και παίρνεις χριστουγεννιάτικη δωρεοεπιταγή αξίας έως 200 ευρώ. Ενώ για αγορές με κάρτες Τράπεζας Πειραιώς κερδίζεις 10% σε γέλους. Μην περιμένεις άλλο. Τα χριστουγεννιάτικα δώρα σε περιμένουν στα καταστήματα Wind. Νικόλα, είμαστε ό,τι πρέπει για Wind. Και γέλους κιόλας εσύ τρελαίνεσαι. Yellow River. Yeah, yellow River. Yellow River. Έλα καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Όσοι είσαι καλή κατάσταση. Περικέτε, όσο σκέφτομαι ότι 10 και 20 θα πάνε να πιούμε μπυρόνια κάτω στο κέντρο. Και μυρίζω το τσιτσί από το κέντρο. Πώς κάνει ο Θόδωρος του κάτω, θα βάλουμε στο κινητό, κλείσει. Πέφτει το λιπάκι πάνω στην πισταριά. Ναι, το λιπάκι το δεν την έχει περάσει ακόμα τα λεμόνια. Ναι, ναι, ναι. Και μετά αρχίζει και το κάψιμο. Και, αλλά το και πίπερο, ρίγανε, τα παλιά, ναι. Και τη Μερακλή αφήνει και δίπλα την σιδερένια, την πιατέλα, δίπλα στη φουφού για να μην κρυώσουν τα κρέατα. Βγάλε την πιατέλα το θεμάτων, αγόρι. Βγάλε την πιατέλα να γίνει χαμό εδώ. Μικαέλ Αλφόντσο, άνοιξε μα τα μάτια συνήγο. Τι μέρα του λόγου. Θα σου μιλήσει. Είμαι ω ειλικρινή δίκαιο απέναντί σου. Δεν τον ξέρω τον παίκτη. Όχι, δεν τον ήξερα τον παίκτη. Βέβαια έχει κάνει δύο-τρει καλέ χρονιές πριν την σεζόν που προηγήθηκε, γιατί πέρσι εγώ δεν τον ήξερα το παλίκαρο στην Τιζόν. Ναι. Έπαιξε πολύ λίγα μάτς. Στη Σωσό πάντως το 16-17 και το 17-18 έκανε αισθητή την παρουσία του. Δεν είναι δηλαδή χθεσινός. Σίγουρα. Έκανε παιχνιδάκια και παίχτες League Day. Εδώ παίζουν με κλειστά τα μάτια. Ξέρεις, βάζουν το μάτι την κορδέλα. Αυτό που βάζουν οι γυναίκες όταν κοιμούνται το βράδυ. Εμείς τι πρέπει να λέγεται αυτό, εσύ. Οι γυναίκες βάζουν για να μην βλέπουν και εμείς να μην ακούμε. Βάζουμε τα σπίτια. Κάπως λέγεται αυτό εδώ που βάζουν στα μάτια και βάζουν και στα αεροπλάνα να κάνεις μεγάλες πτήσεις. Ναι, Νιου Γιόρκ, Βραζίλ, ιστορίες, κούβες εκεί. Τι ωραία ταξιδάκια κάναμε όταν ήμασταν ενεργένιδες. Όχι, ωραία ταξιδάκια. Αξίζει να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι κάποια στιγμή. Αξίζει δηλαδή. Υπερατλαντικά. Και μετά όταν παντρευτείς ένα πράγμα αξίζει να κάνεις. Να μην ξαναπα. Να πάρεις καλό καναπέ. Ναι. Καλός καναπατικός. Να μην βουλιάζει. Θα σου χρειαστεί ο καλός καναπές. Σε παλίκαρε και απ' έξω. Πάρα πολύ. Είναι στιγμές που δάσεις εσύ και ο καναπές. Η καμπάνια που κάνανε στον Ηρακλή με τους καναπέδες. Ναι. Τρομερή. Καλό αλλά καναπέ. Φάγανε και τους ανθρώπους επικοινωνίας του Ηρακλή. Για να ξεχάσεις το βράδυ με το Champions League να κοιμηθείς εκεί. Αν να μην πιαστείς. Αν δεν βλέπει τατουάζ. Ναι, γιατί με βάλει τηλεόραση γίγα στο κρεβατοκάμαρα. Τι να κάνουμε, φίλε. Να γλιτώσουμε. Προβλέπουμε. Προβλέπεις. Ναι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Να τα πω κι εγώ τρίγωνα κάλτα μέσα στη Τούμπα στα στενά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα, κλαίνει στον Πειραιά. Όπα. Άστρο ασπρόμαυρο ντάμπλ που θα φέρει στον πύργο το Λευκό. Κλαίνε τα χαρτιά που φεύγουν τα παιδιά. Μεταγραφές δεν κάνουν, έχουν κάβουρα. Και του χρόνου λέει καλή χρονιά, λέει ο φίλος ο Λουίς Ρονάλντο. Ωραίος ο Λουίς Ρονάλντο, έτσι. Λουίς Ρονάλντο. Και τώρα πάμε Λουίς Ρονάλντο. Ναι, ναι, ναι. Επιστρέφει, λέει ο Μέση στην Αργεντινή.
Αυτό που είχε φύγει. Χωρί γιατί... εμένα προπονητή όμω. Χωρί εμένα προπονητή. Πώς γίνεται αυτός ο παίκτης να μην παίζει στην Αργεντινή και να παίζει στην Παρσελόνα ελληνικό. Πώς γίνεται αυτός ο παίκτης. Είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα το οποίο δεν θα απαντηθεί ποτέ για μένα. Στην Παρσελόνα παίζουν όλοι για αυτόν, θεωρείς. Όχι. Στην Αργεντινή πάλι δεν. Κάπου δεν κολλάει, κάπου δεν κολλάει η χημεία, κάπου δεν έχουν βρει τους ρόλους τους, κάπου δεν έχουν βρει, δεν ξέρω, τους αυτοματισμούς τους, σαν ένα σύνολο. Δεν κουμπώνει καλά όλο το σύστημα πάνω στο Μέση, κλείνουν μέσα και οι άλλοι δεν μπορούν. Γιατί έχει κάτι περίεργο σε μπροστά, έτσι. Δεν πήρε και τον Ικάρντι, τον Μπαλίγαρο. Πάλι καλό ποδοσφαιρικά γιατί αλλιώς δεν το πάω. Είναι πολύ, δεν το γουστάρω καθόλου. Θες να πάμε γραμμές. Τα 90 είναι δικά σας. Έχω και το φίλο μου εδώ τα σημάκια μου τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι προκλητικός. Οπα. Η χειρότερη στιγμή λέει ήταν η άνοδος του Άρη, λέει εδώ. Όχι, δεν θέλω και τέτοια. Και η καλύτερη λέει η νίκη της Κίμης. Είναι προκλητικότατος αυτός. Αυτός σου περάκι, άρρωστο. Αυτός είναι ο τύπος ο οποίος. Μέσα του είναι άρρωστο αργιανός. Έκανε μια 50 φίλου στο Facebook και όταν, κάνει τα, όταν χάνει ο Άρης κάνει ταγκάρισμα και του 50 και γίνεται σαν σειρμάς. Είναι άρρωστο σου περάκι. Το κεντρικό το παλιό. Στο υπόλοιπο, από εκεί είναι, ξεκάθαρα. Ο Κωνσταντίνος μας ρωτά από Αθήνα αν γνωρίζουμε τι γίνεται με τον δανεισμό του Ορφανίδη από την Ξάνθη. Σε καλό δρόμο είμαστε. Θα ολοκληρωθεί σήμερα από ό,τι λένε οι άνθρωποι του Ηρακλή. Θα φανεί. Τώρα είναι και καλός παίκτης αυτός. Θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Ηρακλής θέλει ένα στοιχείο το οποίο δεν το έχει σίγουρο όσες φορές τον είδα. Ταχύτητα. Δεν έχει γρηγοράδα, ρε φίλε. Πάει με 0% σε μέσο όρο ηλικία ήταν συμμαθητή του μπαμπά μου. Ναι. Ο Κούσας. Κούσας ο Κούσας μπορεί να τον έχω καθηγητήρες. Ναι, και ο Κλέτο μεγάλος. Είσαι και πίπινο, είσαι τεκνοπίπινο. 32 μόλις τώρα. 32. 32 γνώρισα την Τζέννη, φίλε. Το λέω αυτό γιατί χθες είχαμε γενέθλια. Ναι. 10 χρόνια ακριβώς. 10 χρόνια. 10 χρόνια με την Τζενουάρε, φίλε. Παλίκαρος είμαι. Μαντέχει. 10 χρόνια. Μαντέχει. Στις γραμμές του δεν θα αντέξουν. Δεν ξέρω. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώσονα, καλώσονα. Χρόνια πολλά. Και καλά. Και καλά, μπράβο. Με υγεία. Νικόλα. Έλα, πασά μου. Κοινωνικά, όντως το μάτι που είπε ο προηγούμενος. Ναι, μας συγκλώνεις όλους το μάτι, όντως. Αθλητικά, εγώ θα θυμηθώ την ανατροπή που κάναμε τη Σπαρτάκ Μόσχας. Βέβαια. Πολύ μεγάλη στιγμή επίσης. Κοχονάτη ανατροπή. Έτσι, το μπαμπάτσικα. Εσύ, εντάξει, σε 20 λεπτό, έτσι, σε 20 λεπτό από το 25. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Όπως επίσης και τη στιγμή που μπαίνει ο Ιβάν μέσα στο γήπεδο, έτσι, εντάξει, αυτό εκεί είπα... Και αυτή που κοχονάτη, έτσι. Αυτή, με τα γλυκά για τον Κομίνη, έτσι. Κοχονάτη μπούκα για αυτή ήταν, έτσι, ήταν μπαμπάσικη για αυτή, έτσι. Ναι, ναι, αυτά τα δύο παιδιά. Ο τελικός δεν σε σημάδεψε καθόλου, ο τελικός κυπέλλου. Ο τελικός, εντάξει, σίγουρα. Το ξαναπήραμε, ναι, πέρσι, σίγουρα. Από τα φαγωμένα. Ρουτίνα πλέον, έτσι, κατάξει κυπέλλου, είναι κάτι συνηθισμένο. Σίγουρα τον γκολ εκεί στο φάουλ ήταν, εντάξει, όλα. Ναι. Έφυγαν τα πρώτα σκάκια εκεί. Okay. Μετά μπήκαν και όλα μέσα. Τα σουσάνια και τέλειωσε η ιστορία. Ναι. Παλίκαρε, υγεία να έχουμε και να είμαστε γεροί. Πάνω απ' όλα. Ναι. Να αλλάξω λίγο το μια ερώτηση. Μήπως μπορείς να με βοηθήσεις. 100% εδώ είμαστε. Έγινε ένα μάτς χθες το 9-19, το Ρίμινι αναβλήθηκε, τι γίνεται τώρα. Το Ρίμινι είχε Αμπαντονέ, ναι, είχε Αμπαντονέ, αναβλήθηκε το μάτς. Γίνει. Δύσκολο να γίνει τώρα, θα το τσεκάρω, γιατί και εγώ το είχα το συγκεκριμένο παιχνίδι, βέβαια έχασα τα υπόλοιπα. Για φαΐ είναι όλοι αδερφέ, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, είναι πλακωμένοι στις φαγητάρες, δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο. Και εγώ χλωμό το βλέπω να γίνει σήμερα, το Ρίμινι είχε Αμπαντονέ λόγω κακοκαιρίας κάποια στιγμή, ναι, με την Τερνάνα το μάτς, λες. Στο 21ο λεπτό, άρα μονάδα. Άστο, δεν κάνουμε τώρα μάτς. Οι Ιταλοί πιστεύουν 19 του Γενάρη. Μονάδα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πασόκι στην Ιταλία. Ναι, αλλά παίξαν μπαλίτσα οι ψυχούλες. Για χαρά, καλησπέρα. Παίξαν μπαλίτσα τώρα τα Χριστούγεννα. Boxing Day έχουν και αυτοί. Κανονικά. Μετά από χρόνια είχαμε Τουρκαλάδες, έφυγαν αυτοί, ήρθαν Ιταλοί. Πιστεύεις ότι μπορούμε να παίξουμε εμείς μπαλίτσα Χριστούγεννα? Όχι. Όχι, έχουμε... Δεν έχουν χωνέψει ακόμα. Έχουμε γαλοπούλες, έχουμε φάει σημεία και τέρα. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο ο Μαουρίσιο μπορεί να παίξει, το παιδί είναι θεόστοχο. Δηλαδή τον έχω πετύχει 2-3 φορές σε ένα Βραζιλιάνο και κάτω που τον βλέπω. Μαουρίσιο, Πάρα πολύ μερακλής, ρε. Θα τρώει όλο το φαγητό του για αυτός, Τώρα κάτι πικάνιες εκεί, κάτι όρχια. Κάτι μπριζόλες αυτές τεράστιες, σαν με το κεφάλι μου, το δικό μου. Άστο, δεν υπάρχει. Ναι. Δινόσαυρος. Ωραίος ο Μαουρίσιο. Ναι. Καλημέρα. Οικογενειάρχης. Καλώς ήρθα, ρε. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, χρόνια πολλά. Με υποθέσεις ο Κουλιανός ο Μέγας. Ο Ζήγαντας. One and only. Λοιπόν, τα χαιρετήματά μου σε όλους και σε όλες. Μάλιστα. Στο φίλο μου το Θανάση τον Κυλώνη που με ακούει, το ξέρω. Στάνταρ, είναι στανταράκι αυτό. Θανάσης Κυλωνουά, βέβαια. Βγάζει το σκύλο κόλτα. Από προηγούμενο ραδιόφωνο, ξέρω Θανάσης. Ναι. Λοιπόν, να στείλω και τις χαιρεμένες μου ευχές στις ομάδες τραπελοκύπων. Φυσικά στην ΑΕΠΕΛΟ εκεί που την έχω μεγάλη εκτίμηση, τον Αστέρα, τον Βορρά, τον Ηρακλή,
Πιάσαμε όλη τη Δύση, έτσι. Ναι. Ναι, αλλά και στο Φλεράκι, στο Στέλιο τον Ηλιά δεν πηγαίνει καθόλου τελευταία. Μαθαίνω. Στελάκης. Το βλέπω το Στέλιο. Α, το βλέπεις κιόλα. Δώσε ένα φυλάκι από τον κουλ, πες ένα. Μεγάλο παιχταρά. Όταν λέω μεγάλο παιχταρά που άφησε εποχή στον Πάο και βοήθησε και τον Πάο και του ελεύθερο στον Πάο. Σαλπικίδης. Σαλπικίδης. Άντε, μπράβο. 14. Άνω Τούμπα. Ο οποίος σήμερα θα βρεθούμε, τον πήρα τηλέφωνο και θα τον δω μετά από τόσο καιρό, γιατί είμαι συγκινημένος που το λέω. Ναι. Με μετρό θα πας, με το μετρό, πού θα βρεθείτε, σε ποια στάση. Εδώ στο Αμπελόγυπος. Α, φτάσε Αμπελόγυπος. Φτάσε Αμπελόγυπος. Από εκεί ξεκινάει το μετρό. Ναι, από Αμπελόγυπη Μηχανιώνα. Ναι, ναι. Εμένα φέτος οι γιορτές μου είναι λίγο στενάχωρες, γιατί έχασα μάνα, πατέρα και θείο, θεία και είναι... Τι έγινε ρε φίλε, τι έγινε ρε φίλε, τώρα με τα συγχωρήσεις κιόλας, τι έγινε όλοι μαζί, πακέτο, τι είχαν ατύχημα, τι έγινε. Πεθάναμε. Ταυτόχρονα τι έγινε ρε φίλε. Ζήσα τους θυμάσαι. Φίλε, να ζήσα τους θυμάσαι, να είσαι καιρός, αλλά... Τέλος πάντων. Καλό κουράγιο. Δύναμη σου ευχόμαστε. Να είσαι καιρός, καλό κουράγιο. Αλλά έχω φίλους που μπορούν και βοηθάνε όσοι μπορούν. Εντάξει, παλίκαρος, είναι να σου πούμε τώρα. Να είσαι δυνατός. Ναι, να είσαι καιρός. Να είσαι καλά πολύ. Για άλλη μια φορά την αγάπη μου. Ναι. Υγεία πάνω σε όλους. Και εύχομαι αυτή τη χρονιά του 19 να είναι ό,τι καλύτερο για μας. Και τους, για σένα χειρότερο δεν γίνεται να είναι, καλύτερο θα είναι, δεν γίνεται. Να σε καλά, δεν μπορεί. Να σε καλά. Πάμε στο επόμενο. Με σόκαρο, φίλο. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Εσείς είστε. Να το ελαφρύνουμε λίγο. Βέβαια, ναι. Τέτοια θέλουμε, να το ελαφρύνουμε, ναι. Δευτερολογώ, γιατί έχω δοκιμάσει το κόλπο με το ξύδι στις μπάμιες. Αυτό είναι σημαντικό, θα μας πεις τώρα, και βέβαια. Παρότι τις ξέπλυνα καλά, ναι. Δεν έφυγε. Ήταν εξιδάτες. Σπάσε λίγο τίποτα. Και ειδού το νέο δίλημα, τις εξιδάτες ή με σαλιάτες. Σαλιάτες, ναι. Η γυναίκα μου που είναι αυτή που τις αρέσουν και γι' αυτό το λόγο μαγειρεύονται. Με αυτόν τον λόγο έρχονται στο σπίτι, θέλει να πει. Ναι, αλλιώς δεν θα περνούσα την πόρτα. Τις ακολουθούσαμε. Τις ακολουθούσαμε. Πείγματα έτσι κακεντρέχειες μου είχε πει τότε, τι έγινε, τουρσί, τις έκανε στις μπάμιες. Να τα μας. Φτιάχνουμε τις μπάμιες με σοξίδι. Ακούμε και τον πρόλογο. Σε παρακαλώ, να είμαστε και καπαντρόποι. Ναι, να είμαστε και καπαντρόποι. Σε παρακαλώ. Ξέρεις, Νικόλα, φέτος η Λίντς θα ανέβει με τον Μπιέλσα. Πέρυσι ανέβασα τους Γουλφς. Ναι. Φέτος ανεβάζουμε Λιτζάρα, έτσι. Φέτος ο Μπιέλσα από τότε που ήταν στην Μπιλμπάο και μας είχε φτάσει, είναι η ομάδα μου στην Ισπανία, και μας είχε φτάσει στο τελικό και χάσαμε από τον Ραντάμελ Φαλκάο, και από τότε, ναι ρε φίλε, επειδή έτσι τον είχα στραβοκοιτάξει ξανά χαΐρι δεν είδε. Τώρα που είπες Ραντάμελ Φαλκάο, είναι μια ανάσα από το να τον πάρουν οι Τούρκοι της Γαλατά Σαράι, τον θα δώσουν 10 εκατομμύρια, και είναι μια ανάσα να φύγει και ο Γκάι Ροντρίγκες. Με 8 εκατομμύρια. Μπορεί να πάει και στην Κίνα, είχε και τελευταία πρόταση η Γαλατά, μπορεί να το στείλουν και στην Κίνα με 10-12. Θα δούμε. Για να δούμε. Φιλιά. Και εγώ θέλω να το πιστεύω, ναι. Ο Δε Κυλώνης χθες, τον άκουγα επιστρέφοντας στο αυτοκίνητο, ναι. Έφτασε στο σημείο να βάλει τον ύμνο της Λίβερπουλ σε πληροφορώ. Έβαζε Beatles, τον άκουγα και εγώ, μην νομίζεις. Τον άκουγα και εγώ, μου λοχτός είναι. Τούμπα το μπιφτέκι, τούμπα. Όταν είναι εδώ τίποτα, μούκα στη στρούκα είναι. Έχω ηχογραφημένο το Ζαΐρ πριν δύο εβδομάδες. Τι είπε τώρα. Λέει ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα, αλλά η Λίβερπουλ δεν θα πάρει. Καλά, ο Ζαΐρ από χθες έχει κλείσει το κινητό του, είχε καζούρα στα social media, το γλεντάει ο αδερφός του. Γκρίβεσαι, Γιώργο. Βγες από το καμπούκι σου, σαλίκαρε, Γιώργο. Άμα ήταν σαλιγκάρι, ο Γιώργος πάντως έδελε πολύ πράγμα. Σπίτι από πάνω. Πάει και ένα κέλυφος. Κέλυφος, φύγε ντούτα, σε φιλάμε, σε αγαπάμε. Καλή συνέχεια. Ο Μπίσας τον ρωτάει ένα φιλαράκος, ο Κωνσταντίνος, λέει, το τρώει μόνο σου μια γαλοπούλα ή όχι. Ο Μπίσας Βάρ, ναι. Άμα τρώει μια γαλοπούλα μόνος του. Μόνος, άμα με τα κάστανα μέσα. Βάλε και τα κάστανα μέσα. Και τα κάστανα μέσα. Και τα σουσάνια και τα κάστανα. Και το ριζότο αυτό. Και τα κότζι μπέρι μέσα. Και κότζι μπέρι, ρε φίλε. Και Walter Berry. Μπαίνει κότζι μπέρι σε γαλοπούλα. Ναι, ρε φίλε. Τι παιχτάρα αυτό. Ο Μπέρι, μπέρι. Ακούς και αυτό το σύνθημα στο Πανιόνιο Πάουκ. Έχουν φέρει ένα. Τι μπιζέ. Τι μπιζέ μπέρι, βέβαια. Έτσι δεν τα λέμε αυτά. Μουζαντάν. Καλό είναι, αλλά. Walter Berry δεν είναι. Ένα. The truth. Μπεράρο. Καλημέρα, Άρμα. Εύχομαι το 19 να φέρει υγεία, χαρά, ευτυχία. Μπλα 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 και πρωτάθλημα. Και στην γειτόνισσα τη City λέει ένα πρωτάθλημα. Πολλά εύχεσαι. Στο τέλος δεν μ' άρεσες πως τέλειωσε το μηνυματάκι. Πρωτάθλημα City, ναι.
Λοιπόν, λέει ο φίλος ο 501. Μιχάλη, για τα 19 σου έχουμε, λέει, μια άλλο βοτομή. Να σβήσει ό,τι αφορά τον Άρη, μπας και δεις σας πριμέρα, καλή χρονιά. Τι ωραίος τύπος είσαι. Γλυκομήλικος παραμονή πρωτοχρονιάς. Με τον καλό το λόγο, ρε φίλε. Να είσαι γερός, σου τζουκάκια να πιάνεις μπάμιες να γίνονται, αδερφέ. Όχι, ρε φίλε, τώρα τον ρίμαξες, τον ισοπαίδωσε τον άνθρωπο. Τώρα πάει χρονιά, καταστράφηκε το 19. Αυτό το άξιζε. Αυτό το άξιζε. Αλλά και αυτός με στη θαλπορή, με στην αγάπη και τη στοργή. Πολύ αγαπησιάρη ήταν. Τι πέ, πώς είπε, λογοτομή να σβήσει ό,τι αφορά τον Άρη, πα και δει σα πριμέρα. Σου τζουκάκια να πιάνεις να γίνονται μπάμιες, ρε φίλε, με γλίτσα. Να είσαι γερός. Και γλίτσα. Και γλίτσα, γόρι μου. Καλημέρα. Και γλίτσα και γλίτσα. Όλα μέσα. Καλημέρα και οι γλίτσες μέσα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε. Καλώς σας. Σας. Καλημέρα σε όλους. Στάθης από Καλυθέα Περιστέρια. Υπέροχος ο Στάθης. Εύχομαι καλές γιορτές. Ναι, ναι. Το 2019 να είναι ειρηνικό και δημιουργικό. Σωστός. Ελευθερία και νίκη στα όνειρά μας. Φιλία και τόλμη στην καρδιά μας. Η καλύτερη μου στιγμή στο 2018 ήταν όταν πριν από λίγες εβδομάδες επισκέφτηκα το άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη. Ναι. Συνδέοντας το νοητά με την πλατεία Ελευθερίας εδώ της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, το πέντε, που δημιουργεί πολλούς συνειρμούς. Ναι. Και εκεί έστρεψα το βλέμμα μου στους ουρανούς και μετέφερα τις σκέψεις μου. Για φιλία, συνύπαρξη και συνεργασία όλων των λαών. Ένιωσα μέσα μου ένα υπέροχο συνέστημα. Μέσα σε λίγα λεφτά ταξίδεψα για χρόνια στον χρόνο. Ευχές για έναν καλύτερο κόσμο. Στην Αθήνα, στη Μόσχα, στην Άγκυρα, στην Ιερουσαλήμ, στη Λευκοσία, στη Νέα Υόρκη. Βαρσοβία. Σε όλο τον κόσμο. Έχετε κάποιες ερωτήσεις να μου κάνετε? Τα είπες όλα, γόρι μου. Κατά τα άλλα, καλά. Να είστε γέρος. Από τη Θεσσαλονίκη, φτερουγίσματα φιλία σε όλο τον κόσμο. Πολιτικός θα μπορούσε να είναι ο κύριος. Τρομερό ζάρι πάντως. Τρομερό ζάρι. Δηλαδή και στο River του βγάλε και καλό φίλο. Πάρα πολύ καλό. Φλός Ρογιάλ. Εντελώς όμως, ε. Χύμαρος. Τι πράγμα, ρε, κοίτα κορατόπουλα που έχουμε. Ζήμαρος, παρακαλώ. Χρόνια πολλά τον Πασχάλ, λέει, μόνος μου την τρώω εγώ τη γαλοπούλα, σιγά τον πουλί. Να σε γερός. Και τον Πασχάλ, μόνο γαλοπούλα τρως εσύ. Είχατε κάτι γνωστές μου και που κροκόδιλο τρως. Μόλις τους τρώγανε τις γαλοπούλες. Έχεις φάει κροκόδιλο? Έχω φάει. Γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ ταξιδεμένος. Στο μαγαζί που έχει ανοίξει τη σάλα. Α, το φάγεις στο μπέργκερ. Αυτό που έχω προσχεθεί στον Κιλόνι και ακόμα μέσα στο 19 πρέπει να το κάνω. Καλό. Αλήθεια τώρα, χωρίς πλάκα. Σου λέω, εδώ άνοιξε τώρα. Με τι το τρως μέσα, με μουστάδα, κέτσαπ, ντοματούλα, μαρούλι, με τι έχει. Και τσίλι τη σος μπορεί να. Τσίλι σος με ουρά κροκοδίλου. Ό,τι γουστάρει, το μπεργκεράκι. Το έχω προσχεθεί στον Καρχαριωμάχο ότι στο 19 θα το κάνουμε. Οπότε θέλετε με να σκοτώ κι εγώ για τρεις. Να πάμε μαζί, ρε φίλε. 75. Τρίποντο και μέσα. Καλάδι και φάουλ. Πάμε. Καλησπέρα. Καλημέρα. 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 Χαίρετε. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, Νίκο. Καλό στον Παλίκαρο. Καλό στον. Ντένι, Αθήνα. Έλα, να σου πω κάτι, Ντένι. Με μαγεύει, ρε φίλε. Ακούω Παοξή με αθηναϊκή προφορά και λιώνω. Έλα, μου και λιώνω, σε λέω. Δηλαδή θέλω να σε αφήσω δύο λεπτά να μιλά μόνο έτσι. Τίποτα άλλο. Σ' ακούμε. Άκου, Νικόλα. Σήμερα χαλάω την πιάτσα γιατί είμαι στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκομαι στο σπίτι μου στην Τριανδρία. Τριανδρία, τη ωραία. Στη Θεσσαλονίκη. Γειτονάκι, ναι. Ναι, Παοκάρα, αρρώστια. Το μόνο που έχω να σας πω, παιδιά, για τις μπάμιες είναι. Εγώ είμαι Μαναβάκη στην Αθήνα. Μαναβάκη, Μαναβάκη, ναι. Μαναβάκη. Η μπάμια, ακούστε να δείτε. Θέλει ξύδι και θέλει να βγει στον ήλιο να στραγγεί, να στεγνώσει από τον ήλιο. Και μετά την περάσει από τη γάνη, να μολά στο φούρνο και πέσει με τίποτα φρατζόλες και τυριά και γίνεται τούμπανο. Τώρα αρχίζουν να μιλούμε μπάμιες. Τώρα λίγο καλή πίστα. Σ' άλλο level μας πήγε. Τώρα αυτά είναι καλή πίστα. Μας πήγε σε bonus level. Τώρα αρχικό πες. Είπατε για τις μπάμιες γιατί τις πουλάμε το καλοκαίρι με πόνο στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη είναι τάμπα στην Αθήνα. Θα κρυβές. Γι' αυτό το λέω. Ναι, τώρα μας μούρλανες. Κοίτα να δεις. Θα σας πω πώς γίνεται με τις μπάμιες. Για όσο για το 2018 που έφυγε, ήταν μια χρονιά για μένα προσωπικά. Έζησα τη στιγμή που ο Ιβάν πήγε στο γήπεδο. Ήμουν τρελαμένος την ώρα που πήγε στο γήπεδο. Είδα τον Μπάου, ξέρω, ξέρει να μας κάνουν άνω κάτω στα καλά καθούμενα. Την μπουκαδούρα αυτή, έτσι, την είδες, έτσι, ναι. Θέλω να σου πω κάτι, Νίκο. Καλύτερα που μπήκε ο Ιβάν παρά να μπαίναμε εμείς. Γιατί κάποια στιγμή θα πήγαμε μέσα, δεν υπήρχε πιθανότητα. Δηλαδή τρελάθηκε όλος ο κόσμος εκεί. Θα σου δείχνει σέντρα και μετά στο γυρίζει πίσω και να το κάνει. Δύσκολα θα έμεναν κάποιες σκηνές. Αυτό το βλέπα κι εγώ έτσι στο live. Έβλεπα την 4 και ένα κατοσούρα, λέω θα μπουν τώρα. Ήταν τροπλικό να σου πει αλήθεια τώρα για το κύπελο. Το έζησα στην Αθήνα, δεν μπορούσα να πάω στο κήπεδο λόγω της δουλειάς γιατί αργώ πολύ να τελειώσω το Σαββάτο. Ναι, δεν πήγα να το έζησα στον αδερφό μου στο σπίτι. Είχαμε και ένα χανούμι φίλο του. Δεν μπορούσα να φωνάξω γκολ γιατί όλα σε έκλαιγε. Γιατί έφασα το μάλακα και δεν πήγα. Μη βρε αγόρι μου, βρε ψυχούλα μου, βρε πασάκα μου. Μας έδωσες τη λύση με τις μπάμιες, μας πήγε στην τελευταία πίστα. Δεν τα θέλω τώρα αυτά εδώ στο τέλος. Τελευταία πίστα μας πήγε. Εντελώς. Μαζί με σαν σαμπάσα. Τώρα εγώ παίξαμε. Σου λέω κατευθείαν στο σούπερ μάρκετ φάγαμε και το μαντάρι. Στεναχωρεμένη σαν σαμπάσα θα κλείσει τη χρονιά λέει γιατί με προσέβαλαν. Καρδούλα
μου. Τι Γολγοθά είναι. Ναι, να την κάνω πρόταση για ταινία πορνό και να τα έχει πάρει στο κρανίο. Ε, γιατί την θέλανε για μια στο 4Ε για μια κουμπί. Και δεν πρόλαβε και είπα να πάει καφαλού. Πάμε! Πάμε στον επόμενο. Ακροατόπουλα, ναι, πάμε. Ναι. Καλημέρα. Άιντε! Χρόνια πολλά! Να σε και καλά! Και καλά και πολλά και και! Και λεφτά! Και με τσίπουρο στο 19, άνευ γλυκανίσου! Η μάνα μου μου έλεγε, παιδάκι μου, χώμα να πιάνεις. Μάλλον να γίνεται. Όλο χώμα έπιανα, χώμα έμενε. Ρε. Χώμα έμενε. Πιάσε καμιά μπάμια, μήπως γίνει στο τσουκάκι τώρα που είπε και ο Μιχάλης. Εδώ να δεις. Έλα, γόρι μου. Εμένα η καλύτερη μου στιγμή με το 2018 ήταν όταν έπαιξε πολύ καλά ο Ολυμπιακός και τον κερδίσαμε. Ναι, γούσταρε ναι, αυτό. Μέσα του, τοξίνει αυτό, μέσα του, βέβαια. Να σφυροκοπείτε, να φεύγουν εκεί ο Βίδες, μα δεξιά, αριστερά, αλλά εσύ να βάζεις αυτό το γκολ και να κερδίσεις. Αυτό είναι, τι να σου πω. Και χτες που φεύγανε στην Αγία Σοφιά που ήταν, που έφευγε το μετρό από κάτω και ο κόσμος δεν προλάβαινε να μπει μέσα. Χαμός γινόταν στο μετρό. Οι σειρμοί, τα γκισέ, τα εισιτήρια, ένα ωραίο χαμό. Ζωγραφιές. Παραμύθινα υπέροχα αυτό. Πράγματα στο μετρο, κίνηση, κόσμος, τρώγαμε στα μπεργκεράδικα που έχουν χτίσει από κάτω, κόσμος τραγουδούσε, έτσι. Ωραία καλή πράγματα. Χρονιά και χαιρετίσματα και στα άνω και στα κάτω. Πορόγια. Είσαι ωραίος. Αρχηγός είσαι, είσαι αρχηγός. Καλημέρα. Ναι ρε φίλε, δηλαδή πριν 20 μέρες ήμασταν στο μετρό του Λονδίνου και λέω τι γατάκια είστε εδώ, ελάτε να δείτε το μοναδικό σειρμό, έναν έχουμε. Μια ευθεία ολοκληρώσει. Μια ευθεία ρε φίλε. Ζάμε απλά λιτά δωρικά. Μια ευθεία σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή να πάμε στο Λονδίνο να χαθούμε που γίνεται και ο χαμός. Μπλε γραμμή, μπλε κόκκινη, πράσινη. Ασπρόμαυρη δεν έχει όμως. Δεν έχει, ναι. Πολέμανε τον πάω, η αλήθεια. Πόλεμος. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Δηλαδή πήγε τόσο κόσμος εκεί. Σηκωθείτε όλοι από τις καρέκλες. Ναι, από τη Βάνια και από ανάκλητα καναπέδες. Πόλεμος. Λαβωμάνο, μια ασπρόμαυρη γραμμή να μην έχουμε, ρε φίλε. Ναι, να πάρεις ένα και σε τι έγινε. Θα έχει μπλε και κίτρινη από ό,τι έχω μάθει. Έχει κίτρινη. Κίτρινη στάνταρ. Πρωταθλητές του μετρό. Δεν θα έχει καμία. Πράσινη κόκκινη γραμμή. Θα μόνο μία γραμμή. Μονόχρωμη μοβ, τι θα τη βάλουμε. Υποτίθεται θα συνδέσουμε την ευκαρπία με τη μηχανιώνα. Λογικά στα παιδιά των παιδιών. Ποια ευκαρπία με τη μηχανιώνα να συνδέσετε. Λοιπόν, η δικιά μου μεγάλη στιγμή, ρε φίλε, έτσι τώρα που είδα τον Ζαΐρη, έτσι είναι εμπειρία, γιατί έχουμε Κώστα Κωνσταντίνη και πρέπει να αποχωρήσουμε. Είναι που έφαγα πρωινό μαζί με Γιώργο Ζαΐρη στο Λονδίνο. Που έφαγε πρωινό, ναι, βλέποντα εσύ. Ναι, εγώ έβλεπα αυτό... και κάποια στιγμή έφυγα, τραβήχτηκα, γιατί είχα το feeling ότι θα είμαι ο επόμενος. Ας τα δαχτυλά σου εδώ πάνω, μην το φοβάσαι, ας τα βάλω στο πιάτο πάνω. Είμαι ο επόμενος, λέω θα φάει και εμένα τώρα. Είχε φάει 7 πιάτα. Πήγαινε ερχόταν εδώ, σέρβις ξανά μανά. Και λέω τώρα τελείω το πρωινό. Είμαι εγώ αυτό το θύμα του. Τελειώσαμε. Και εμείς τελειώσαμε, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ, εγώ ευχαριστώ, αδερφούλη. Μαζί θα κάνουμε ποδαρικό. Τελευταία εκπομπή του χρόνου για μας. Να πήλαυσα την εκπομπή, περάσαμε όμορφα. Το βράδυ δεν έχει. Ούτε κι εσύ. Ούτε του παπά. Θα είμαστε κάτω στο κέντρο. Θα... ξεκάθαρα. Πόσο κάνει. Έτσι θα κάνει. Λοιπόν, έτσι θα κάνει. Πριν αποχωρήσουμε, μαζί με τεράστιο εδώ Μετροπόντικα Μιχάλη Σαρόπουλο. Έχουμε Κώστα Κωνσταντινίδη, αλλά έχουμε και μία τρομερή προσφορά. Ναι ρε φίλε, πολλά δώρα, πολλά πίθανα δώρα μέσα από το MyFree του GoUp, διότι εκεί συγκεντρώνουμε Flames. Με το Flames λοιπόν του Go, ό,τι και κάνετε εξαργυρώνετε μέσα στο ανανεωμένο MyFree του GoUp και διεκδικείτε δώρα. Όπως ένα Fiat 500, ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Πού δεν θέλεις να πας τώρα, Μάικ μου? Ένα προορισμό τώρα. Μπαλί. Ναι. Δεν έχω πάει καθόλου από εκείνη την πλευρά. Και εγώ ρε φίλε, το κανονίσουμε μαζί. Αν αφήσει η Τζέννη, βέβαια. Τζέννη θέλοντος, επιτρέποντος καιρού και δεν συμμαζεύεται. Μα κάνουμε το τροχονόμο απέναντι. Από τα σέρα. Το κυνήγι δεν σταματά λοιπόν το Flames ποτέ. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μπορεί να ανακαλύψετε νέα δώρα. Κώστας Κωνσταντινίδης. Και κατόπιν έρχονται η Πλάκα Τέλος, Γιάννης Πάκος, ο οποίος επιστρέφει με ανανεωμένος. Σκαδούρα, πούδρα. Και με το κοντομάνικο. Ναι. Ναι, να το στο Ζαΐρη. Χέρια άλλη. Χέρια παιδιά, Ζαΐρης μπαίνει μέσα. 12 η ώρα. Τελειώσε. Το μπουζόκλειδο. Πάμε. Πάμε. Ένα χαρό, η εκπομπή στο βράδυ δεν χάνεται. Νάτος και ο Κοντομάνικος. Έσκασε μύτη ο Παλίκαρος. Γιάννης Πάγκος, σε ένα ωραίο κλίμα. Φεύγουμε, μας διώχνετε. Ναι, μας διώχνετε. Φεύγουμε. Χρόνια πολλά. Παλίκαρε. Πάμε. Στο στόμα, ρε Γιάννης. Με γλώσσα. Καλά, με γλώσσα. Στο στόμα. Να είμαστε και κάπου ανθρώποι.